Αν και έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα απ' έξω, συνεχίζουμε μέσα. Καλώ ήρθατε και οι δύο. Ζωγρά. Το προηγούμενο δεν ανεβαίνει. Τι να μην ανέβει. Το προηγούμενο είναι, είναι η δικιά μου στιγμή για να λάμψω. okay, Okay. Είναι εδώ. Δεκτό, δεκτό. Γιατί ούτω ή άλλω, να σου πω κάτι, δεν έχω τραγουδίσει καθόλου. Παίζω μόνο τα, τα όργανα μου. Οπότε, για ποιο λόγο να μην το κάνω. Σωστό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά όμως άμα τραγουδάς κάτι το οποίο είναι έτοιμο και στο έχουν δώσει και το διαβάζεις ή το τραγουδά τραγουδάς, απαγγέλεις και άλλο είναι να το γράψεις μόνος σου, κατέβει η ιδέα και να... Ε, αυτό είναι το δύσκολο μου. Ε. Και είναι μια διαδικασία που δεν μπορούσα με τίποτα να καταφέρω. Δεν δηλαδή μπορώ να κάτσω να στύψω το κεφάλι μου για να γράψω κάτι και δεν γράφεται. Αυτή είναι η ενστασία μου με τι cover bands α πούμε. Αφού μπορεί και παίζει πράγματα και πολύ δύσκολα, γιατί να μην γράψει κάτι δικό σου? Γιατί μπορεί να, μην, να, να είσαι ένα καλό παίκτη, αλλά να μην έχει φαντασία. Ναι, εντάξει. Άμα προσπαθεί να το κάνει, κοίτα, σε όλε τι τέχνε γίνεται αυτό. Ναι. Mm. Ε, και ξέρω πολλού ζωγράφου, α πούμε, που δεν μπορούν να. ζωγράφο κάτι από τη φαντασία του, αν δεν το βλέπει. Ακριβώ, ακριβώ. Παντού υπάρχει αυτό. Ναι, αλλά. Εντάξει, εκεί φαίνεται και η διαφορά από ταλέντο σε ταλέντο. Δηλαδή, από εκεί που ποιο θα ξεχωρίσει, ποιο θα είναι ο καλύτερο ζωγράφο. Εντάξει, προσωπικά δεν πιστεύω πολύ στο ταλέντο. Πιστεύω στη δουλειά, στο... στην εργατόρα. Κάτσε ρε, πώ γίνεται να μην πιστεύει στο ταλέντο. Αν πούμε ότι ταλέντο είναι το πόσο σε ενδιαφέρει κάτι να κάνει, πάλι μιλάμε για ώρε. Δεν μιλάμε για κάτι έμφυτο ή για κάτι που ήρθε από κάπου. Όχι, σίγουρα αυτό που λένε ότι γεννήθηκε για να παίζει μπάλα ναι. δεν, δεν, ισχύει, αλλά. Ε. Κουμπώνει με το πρώτο σε κάτι. Φαίνεται ότι έχει κλείσει. Φαίνεται είναι ότι. Τα ερεθίσματά σου είναι το πώ μεγαλώνει. Να σου πω κάτι. Για μένα αυτό το οποίο λένε ταλέντο είναι το, το να βρει αυτό που πραγματικά σε γεμίζει και θες να κάνεις στη ζωή σου. Ναι, σημαντικά. το, να, το να το γνωρίσεις, κατά του λέω, από μικρή <Και> ηλικία. Ε, και γι' αυτό είναι καλό γενικά οι άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία να δοκιμάζουν πράγματα. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω οι γονείς που παραπονιούνται και λέει βάλαμε το Γιωργάκη Τιάκ και το παράτησε σε δύο μήνες και μετά μας σε βόλεϊ και μετά το βόλεϊ μας σε σκάκι και μετά το σκάκι κιθάρα. Με αυτή είναι η φυσική ροή των πραγματών. Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να έρθει σε επαφή με όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται και να είναι τυχερό σε ένα, ένα από αυτά να του κεντρήσει το ενδιαφέρον, να του εξάψει τη φαντασία και να θελήσει να τα ακολουθήσει. Και θα είναι καλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ότι πρέπει να δοκιμάζει, να αλλάζει πράγματα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι. Ξέρω πολλού που αλλάζουν συνέχεια πράγματα, ότι κάνουν διαφορετικά, αλλά ποτέ δεν βρήκαν αυτό το ένα που να είναι καλή. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν για τίποτα. <laughs> okay. Όχι, πλάκα κάνω. Ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, μπορεί, μπορεί να το βρει αργότερα στη ζωή του. Ξέρω ανθρώπου οι οποίοι ανακαλύψαν το ταλέντο του σε πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν μου λε, πότε ξεκινήσατε με το hip hop να, να βρίσκει ο καθένα ότι. Οπ, εμένα αυτό μου αρέσει και δεν είναι ότι μόνο μου αρέσει να, να το ακούω. Ε, θέλω και να γράφω, ή θέλω να, να μπω να κάνω μια δική μου παραγωγή. Πότε, ήταν, πότε ξεκίνησε να μπαίνει το μικρόβιο τη μουσική, και συγκεκριμένα το hip hop, Κοίτα, εγώ υπάρχω σαν ακροατή από το 1996. Ε, να πω ότι την πρώτη, την πρώτη ανάγκη για να. Για να γράψω κάτι την ένιωσα εκεί γύρω στα 98-99. 13-14, αλλά χαζομάρες, καταλαβαίνεις τώρα. Τι άκουγες. Εντάξει, κατά κύριο λόγο ελληνικά, τη εποχή τότε που υπήρχαν, και κάποια ξένα, τα οποία πέφτανε κατά στα χέρια μέσα από φίλου, ο φίλο του φίλου που μας έδωσε μια κασέτα και την αντιγράψαμε όλοι. Μετά τα πρώτα CD. Ε, αλλά θυμάμαι από τότε, ρε παιδί μου, ότι καταλάβαινα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο ακούω. Όσο καλά το κάνανε οι άνθρωποι του οποίου άκουγα, καταλάβαινα ότι δεν μπορώ να το κάνω και όσο καλά θέλω εγώ να το κάνω και όπω το έχω στο κεφάλι. Και οραματιζόμουν να σου πω την αλήθεια από τότε αυτό το οποίο βιώνω σήμερα. Μάλιστα. Okay. το πού θέλω να φτάσω και σιγά σιγά έψαχνα να βρω τι εφόδια πρέπει να έχω για να μπορέσω να φτάσω εκεί. Τι πρέπει να δουλέψω, τι πρέπει να μάθω, ποιου πρέπει να γνωρίσω. Τη διαδρομή όλη. Και κάπω έτσι το κυνήγησα. Α πούμε, ήξερα ότι πρέπει να βρω ένα group για να μπω. Ηταν τότε ειδικά το group, το ήταν πολύ πιο απαραίτητο από ό,τι είναι σήμερα. Ήταν πρώτα το κρου και μετά το γκρουπ. Γιατί όμω, γιατί, γιατί σε μια μουσική που στην ουσία βασίζεται σε κάποιον που γράφει του στίχους και λέει του στίχους. Άρα μπορεί να. Καλά, θα μου πει τότε, δε, ίσω δεν μπορούσε να βρει τόσο εύκολα είναι, τη μουσική. Ήταν, ήταν πολύ λίγοι, α πούμε. Δηλαδή στο σχολείο ήμασταν, ξέρει, δαχτυλοδεικτούμενοι. Ήμασταν ελάχιστοι. <laughs> και, <laughs> και, και κάπω έτσι γνωριστήκαμε και με το ζωγράφο. Yeah. Ότι στην ίδια περιοχή όσοι κάναμε μουσική, για τη μουσική ακούγαμε ή κάναμε. Ε, γνωριζόμαστε. Να σου πω μια εμπειρία που. Μια στιγμή που τη θυμάμαι. Ε, θυμάμαι να ακούω τα πρώτα hip-hop που πέφτανε στα αυτιά μου και να μην μπορώ να καταλάβω... Αρχάς, ε, θεωρούσα ότι το, το beat ότι ήταν drums. Ζωντανά, όπως όλες τις άλλες μουσικές. Ταυτόχρονα όμως το αυτί μου καταλάβαινε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι drums. Mm. Δεν μπορούσα όμως να συλλάβω το τι μπορεί να είναι. Όταν είδα τα πρώτα βίντεο κλιπ και σε κάποια ή σε κάποια live έβλεπα αυτό το μηχάνημα ή που παίζανε πούμε, με κάποια keyboards που λειτουργούσαν σαν ε, machines κατάλαβα πάνω κάτω τι γίνεται. Κάποια στιγμή η αδερφή μου τότε είχε ασχοληθεί να μάθει αρμόνιο είχε φέρει ένα αρμόνιο στο σπίτι το οποίο είχε, μια μπάνκ, κάποιες μπάνκες με μετρονομημένους τώρα yeah. Mm. ήχους άλλαζε στα BPM κτλ. Οπότε εκεί πήρα μια ιδέα λίγο πώς γίνεται και αργότερα είχαν βγάλει ένα φανζίν περιοδικό το νηρολόγιο η Active Member και είχε ένα ένθετο μέσα για το, πώς, για το τι χρειάζεται για να δημιουργήσει ένα δικό σου home studio. Και θυμάμαι που έλεγε ένα PC τότε, δύο pick-up, ένα μίκτη, ένα sampler, ένα μικρόφωνο Sur 58, ένα... Και εκεί, και τα είχαν και με φωτογραφίες, εικόνες, εκεί κατάλαβα ποιο είναι το setup. Μέχρι τότε δεν είχα ιδέα τι, πώ γίνεται η μουσική αυτή η οποία ακούω. Έπαιρνα το πικάπ του πατέρα μου και τα βινίλια για να, κόπτω, για να σκρατσάρω και σκράτσαρα με τι βελόνε που είχε και του παγάμια βελόνα τη μέρα. <laughs> 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 να σου πω λίγο ναι, το γκέτο ροκ. Εντάξει, από, το, από, ένα κομμάτι του δεν το άκουσα και μου άρεσε πολύ. Αλλά πιο μετά είδα ότι, είναι και ότι έχει σχέση με τη λογική auto, του Σάτου Σύστημου που είναι από τη Τζαμαϊκά και αυτά, που το hip-hop έχει origins πολύ στο sound system α πούμε, δηλαδή ένα τζαμαϊκανό το έφτιαξε, το είδε από τη Τζαμαϊκά και το πήγε στη Νέα Υόρκη και έχει να κάνει, ξέρεις, αυτό με το dub και το... ένα DJ που παίζει dub Πήρα, το hip-hop έχει ε, origins από τη, από τη Τζαμαϊκά, νομίζω ότι είναι ότι, ξέρεις, ότι σιγά σιγά ήταν μια εξέλιξη των blues, σε, ότι το πήρανε... Ε, σίγουρα και αυτό έχει περάσει πάρα πολύ. Αλλά ο πρώτο που έκανε hip hop, ο Cool Herc, το έκανε με τον τρόπο που το έκανε, κάνα sound system στη Τζαμαϊκά. Okay. Δηλαδή ένα, ήθελε η αδερφή του να κάνει ένα πάρτι γενεθλίων και έκανε ένα πάρτι εκεί στο Block, Δεν θυμάμαι σε ποιο στο Bronx. Αυτό, από εκεί το έχει πάρει. Και έτσι έγινε. Μετά άρχισαν να παίζουν εξαίρε από τα δύο pick-up το, το ίδιο βινίλιο, το ρυθμικό part, το break section και το, να προσπαθούν να το επεκτείνουν γιατί είδαν ότι εκεί οι άνθρωποι χορεύουν περισσότερο. Και αυτό που το έκανε πρώτο αυτό είναι ο Κουλ Από τη Τζαμαϊκά που το είδε στη Τζαμαϊκά. Με τα Κα... ταπλέτς yeah. και τα... Γιατί πολλοί καλλιτέχνε στη hip hop και rap σκηνή έχουν ξέρεις, την ανάγκη να, να έχουν ας πούμε, να, να, ψευδόνυμα, ακριβώς να αλλάζουν. Νομίζω πηγαίνει πίσω στη σκλαβιά αυτό, ότι δεν θέλανε να έχουν το όνομα ενός σκλάβου. Γιατί το, δεν θέλανε να έχουν το όνομα που του έδωσε αυτό που είχε σκλάβου, α πούμε. Οπότε αλλάξαν τα το όνοματά του. Είναι από του μαύρου πάνθρε, νομίζω αυτό. Χωρί να βάζω και το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Αλλά αυτό έχω ακούσει. Καλά, εγώ εννοούσα τώρα. Σε, σε, στη, στη, δική μα πραγματικότητα, στη σημερινή εποχή. Εντάξει, αυτό έχει μείνει. τη κουλτούρα, α πούμε. Τη κουλτούρα, ένα στοιχείο. Εσύ. Τι εγώ. Από ψευδόνιμο. Τίποτα, εμένα το όνομά μου. Δεν χρειάστηκε καν. Πώς και. Το ζωγράφο. Δεν το έχω ξανακούσει. Εγώ νόμιζα ότι είναι ψευδόνιμο επειδή ζωγραφίζει στο hip hop. Λέγανε τον παππού μου, ρε φιλε. Ζωγράφο. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Οπότε ξέρει. Κοίτα, για πολλά χρόνια δεν, με, δεν μου έκανε. Καταρχά, καταλαβαίνω ότι ακούγεται περίεργο. Για αλλά... όνομα είναι περίεργο. Για ψευδόνιμο όμω είναι ένα και ένα. Ναι, καταλαβαίνω ότι ακούγεται περίεργο για όνομα. Αλλά όταν είναι το όνομά σου, και έχει συνηθίσει να συμφωνώσει με όλου στη ζωή. Δηλαδή δεν ένιωθα διαφορετικά από ό,τι νιώθει κάποιο που τον λένε Δημήτρη. Καταλαβαίνεις πώ το λέω. Οπότε ψάχνα και εγώ να βρω ψευδόνιμο. Εντάξει, είχα βρει κάτι, κάτι τραγικά. Ε, à σίγουρα αυτό θέλω να μου πει. Πε μου τα πρώτα ψεύδο, αυτά που μου είχε χρησιμοποιήσει. Δεν τα θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια καν. Αλλά ήταν κάτι του στυλ βάνδαλος, Καταστροφέα, κάτι τέτοιο. Και αυτά είναι στην ελληνική πραγματικότητα. Είσασταν τραγικά. Είναι βέβαιο. Είδα κάποια. Πώ να σου το προηγούμενο. Υπήρχαν κάποια τα οποία, ειδικά όταν ήμασταν από τι ακούγονταν. Δηλαδή, όταν άκουσα την πρώτη φορά το εισβολέα. Με, αυτό σκέφτηκα. Ό, oh, λέω, τι, τι όνομα είναι αυτό τώρα. <laughs> ή το μηδενιστή ή το. ξέρει. Μου κάνανε, παιδί μου. Και ψάχναν όλοι κάτι τέτοια. Αλλά τα, τα καλύτερα από το πάνω ράφη είχαν φύγει. <laughs> από του πρώτου, από του παλιού. Οπότε, μετά τα υπόλοιπα τα οποία μέναν και παίρνει ο κόσμο. Ήταν τώρα τραγικά. <laughs> ε, δεν βρήκα κάποιο το οποίο να καλύπτει αυτό το οποίο νιώθα τότε και ήθελα να αντιπροσωπεύει, αλλά ούτε και αυτό το οποίο φανταζόμουν στο μέλλον. Δηλαδή, άντε και είχα, κάνει κάποτε επιτυχία με τον ή με τον Καταστροφέα. Φαντάζεσαι τώρα να συστήνω με Καταστροφέα σε 37 χρονών. και το, το ζητούμενο αυτό δεν είναι ότι αν ήσουν ο Καταστροφέα σήμερα και ήσουν on stage Καταστροφέα, off stage ο Ή εσύ, α πούμε, στη σκηνή και το ροκ. Κάτω νίκο. Νίκος. Έχει διαφορά. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε, σε mode, α πούμε, και το rock. Όχι, ρε, εσύ, ούτε καν. Είναι... Αυτό το οποίο έχω πάθει. Τέλο <laughs> πάντων, για να στο τελειώσω, μέχρι που έφτασε κόσμος κόσμο να συστήνουμε σε ζωγράφο και να το νομίζει για ψευδόνυμο. Και να μου λέει, πού, πού, ωραίο ψευδόνυμο. Ταιριάζει και με αυτό το οποίο κάνει. Οπότε, το άφησα. Αλλά μετά υπήρχε άλλο πρόβλημα. Συστηνόμουν σαν ζωγράφο και νομίζω ότι συστηνόμουν με το ψευδόνιμο. Κατάλαβε. <laughs> <laughs> και κανένα δύο σπαζόντουσαν. Αλλά μέχρι που μάθανε. Απλά για να σου απαντήσω αυτό, δεν νομίζω ότι είναι, ξέρει, δύο. κάτι το διαδικό. Ή μια περσόνα και εγώ. Μπορεί μέσα τη μουσική ή οποιαδήποτε μορφή τέχνη να εκφράζει και τι υπερβολέ του πράγματο. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί όταν είσαι πάνω σε σκηνή, εκείνη τη στιγμή ε... Κάνεις, έχεις yeah. ένα performance, okay. είσαι, Φυσικά. είσαι, artist, τα δίνεις όλα, οπότε και με το όνομά σου μπαίνεις ας πούμε ο καθένας, άμα εσύ είχες το όνομα καταστροφέας, θα γκρέμιζε σκηνή. Το, το Get Rock τη βγάζει. Το Get Rock τη βγάζει. Δεν νομίζω ότι βγάζει κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι, ας πούμε από αυτό που θα βγάζει ο Νίκος. Είναι το ένα και το αυτό. Απλά ξέρεις η αγάπη μου για τη ρέγγια μουσική και όλη αυτή τη φάση και του sound system ήρθε και κούμπωσε με αυτό, και πιο πολύ μου άρεσε και ηχητικά να σου Δεν είναι να τα παίρνουμε κιόλα τόσο σοβαρά. Όχι, ρε, ναι. Ξέρει τι, καμιά φορά σου ακούγεται, σου λέει κάποιο μία ατάκα, ένα. σου κολλάει ένα παρατσούκλι. Τώρα, εγώ είχα κάτι παιδιά τι προάλλε που είχαμε κάνει ένα επεισόδιο και εμ, δεν θυμόταν το όνομά μου ένα από του τρει και μου κάνει ο Mr. Rock James. Και mm. okay, το σκεφτόμουν, εγώ λέω αυτό. Κουλ ακούγεται. Ναι, ναι. Λίγο απρόσωπο, αλλά ξέρει, κουλ. Cool. Βέβαια, ναι, δεν, δεν είναι ότι μπαίνοντας στο μικροφώνο αλλάζει κάτι από αυτά που κάνουμε, κάτι από αυτά που λέμε. Ούτε ότι έχεις την ευκολία να πεις πράγματα που δεν θα έλεγε. Δεν υπάρχει ούτε καν αυτή η ασφάλεια, α πούμε. Δεν το, δεν το βλέπω. Αυτό, ακού να δει, εδώ μου κάνεις μια ωραία... Θα, θα σε ρώταγα, εδώ μου κάνεις μια ωραία πάσα. Είμαστε σε μια εποχή που έχουν αρχίσει και, στενεύουν τα περιθώρια του πολιτικά ορθού. Δηλαδή, σκέφτεσαι πλέον ότι αυτό που γράφω μπορεί να μην το πάρουν καλά, μπορεί κάποιο να, κάποιος να τον προσβάλλει ή μπορεί κάποιο να με κράξει, να, να γυρίσει μπούμεραγκ ή όπω έγραφε, γράφει. Και σε όποιον αρέσει, αρέσει. Εγώ προσωπικά, όπω έγραφα, γράφω. Εάν φτάσω κάποια στιγμή, γιατί το έχω πάθει, να σκεφτώ αν αυτό το οποίο έχω γράψει προσβάλλει, προσβάλλει όντω. Ναι, Καταλαβαίνει πώ το λέω Οπότε έχω κάνει μαλακία Εγώ Και το αναγνωρίζω πρώτα στον εαυτό μου Και το διορθώνω ε... Γενικά όμως όχι Ωραία το... για να σε βοηθήσω να σου πω τι εννοώ yeah. Είδατε τι έγινε τώρα πρόσφατα με τον Σεφερλί Ναι yeah. Κάνει την ίδια σάτυρα Μια ζωή Εν τω μεταξύ, δεν το, δεν το παρα... η αλήθεια είναι ότι λέω κάτι τώρα το οποίο δεν το έχω παρακολουθήσει. Απλά πιο, πολύ, πιο πολύ με ενόχλησε αυτό που έγινε: Ότι τα αστεία του ήταν πάντα ίδια. Είτε κάνει επιθεωρήσει, είτε κάνει τηλεόραση. Ξαφνικά τώρα πλέον δεν κάνει. Κάποιο σου σε ενοχλεί, κάποιο σου πειράζει. Δεν είναι πολιτικά ορθό. Δεν, δεν ξέρω καν δεν, τι είπε. Δεν πέρα. είναι θέμα πολιτική ορθότητα. Είναι θέμα ότι μια ομάδα ανθρώπων ξαφνικά ε, και πολύ καλά κάνει, διεκδικεί. Τι του ενοχλεί και τι όχι, α πούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμεί να κρίνουμε το βίωμα των ανθρώπων. Αν κάποιοι λένε ότι αυτό του ενοχλεί και του προσβάλλει, Του ενοχλεί και του προσβάλλει. Ναι, αλλά από αυτή την άποψη, δεν περιορίζει και λίγο τη δική σου ελευθερία και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Άμα δηλαδή ξαφνικά σου πω εγώ, ο οποίο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τη, με τη μουσική τη δική σου, Ακούσα τα κομμάτια σου και σου πω ότι κοίταξε να δει αυτό που λε με θίγει. Εσύ... Εσύ πρέπει να σταματήσει. Να σου πω κάτι. Εμένα με ενοχλεί επιλεκτική πολιτική ορθότητα. Στο. <laughs> δηλαδή, σε ενοχλεί όσο στο Σεφαντλί, αλλά στην καθημερινότητά σου χρησιμοποιεί τι ίδιες εκφράσεις. Το έχω πετύχει αυτό. Ε, με ενοχλεί να ποινικοποιούμε τι λέξει ενώ θα πρέπει να ποινικοποιούμε τι προθέσει. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή, μπορώ να σε προσβάλλω χωρί να χρησιμοποιήσω καμιά κακιά λέξη. Ε, πολύ περισσότερο από ότι μπορώ να σε προσβάλλω χρησιμοποιώντα. Κακέ λέξει. Καταλαβαίνω <Καταλυμίζεις> πώ το λέω. Μόνε, mm. ναι. Το θέμα είναι ότι σε αφελεί και τώρα στη τηλεόραση και έλεγε ότι για, το, για βιασμού, α πούμε, μιλάει για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, ναι, hardcore ναι, πράγματα. Ναι, κα, καλά, καλό είναι να μην δίνουμε βήμα σε ανθρώπου που μιλάνε για τέτοιο βιασμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολούθησα. Απλά λέω και αυτό. Δηλαδή και αυτόν πρέπει να τον κλείσουν. ναι, μπορεί. Να σου πω κάτι. Μοιάζει ότι τα ίδια αστεία δεν έκανε. Καταρχά, εγώ αυτό δεν το θεωρώ τέχνη. Ναι, και δεν ήταν και αστεία πιστεύω. δεν το θεωρώ τέχνη. Το συγκεκριμένο πολλοί από του ανθρώπου, επειδή βλέπω είναι κυρίω η νέα γενιά των παιδιών, ε, έχει δημιουργήσει αυτό το κίνημα, στο οποίο βρίσκω πολύ ομορφιά, αλλά βρίσκω και πολύ πρόβλημα μέσα. Είμαστε μια, εμείς συγκεκριμένα είμαστε μια γενιά που έχουμε μεγαλώσει τώρα με το ερωτοδικείο να παίζει prime time. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Λοιπόν, οπότε κάποια πράγματα μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιους λόγους γίνονται, με ποια σκοπιμότητα κτλ. Ε, Εμένα, με, εμένα με ενοχλεί να παίρνει μπάλα ανθρώπου. Διάβασα, διάβασα, πριν λίγο καιρό σε άσχετη φάση ένα post από έναν ε, φίλο μουσικό, τον ε, Νάος από του Ταμπούρο Μπότα, και έλεγε ότι ήρθε η ώρα, είμαστε στο σημείο που πρέπει να τραβήξουμε μια τομή. Ό,τι έχει υποθεί πριν από αυτή την τομή, συγχωρείτε. Τέλειο. Από εδώ και πέρα, για ό,τι υποθεί, ο καθένα θα πρέπει να είναι υπόλογο και για ό,τι μεμπτώ, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Για ό,τι βρίσκει από εμά στο παρελθόν, ανεβασμένο στο YouTube, ε, στην τηλεόραση, στο ράδιο, οπουδήποτε, ε, εγώ το έχω αφήσει και υπάρχει πάνω για να μπορεί να το κρίνει. Και τελευταίο ότι για να μπορεί να είσαι εσύ στο σημείο σήμερα, να μπορεί να το κρίνει και να το σχολιάσει έτσι όπω το σχολιάζει και να έχει και δίκιο στην τελική, είμαι από αυτού που έχουν κάνει αγώνα για να μπορεί να έχει αυτή τη θέση. Και να μην θεωρείται OK η κουλτούρα του βιασμού και η κουλτούρα. Η ο σεξισμό. Καταλαβαίνω πώ τα λέω. Και sorry, yeah. να πω κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι είναι ώρα κάπου να ακούσουμε ανθρώπου που δεν είχαν μέχρι τώρα βήμα. Δηλαδή, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να του ακούσουμε, να δούμε τι του ενοχλεί, πώ θέλουν να είναι ο κόσμο που του συμπεριλαμβάνει όλου, κάτι τέλειο, και να πάμε όλοι μαζί προ τα εκεί. Αυτή είναι η απόψη μου. Και okay. yeah. τελευταίο, απ' την άλλη όμω, κάποτε το κοινωνικά ορθό ή το πολιτικά ορθό ή δεν ξέρω και εγώ τι, ήταν η μακριά φούστα και, το, και η κοντή φούστα προκαλούσε. Κάποια κοπέλα κάποτε σε ένα χωριό τόλμησε να βγει με μια πιο κοντή φούστα. Κάποιο άλλο τόλμησε να μιλήσει αλλιώ. Ε, θέλω να πω ότι και η τέχνη και η ζωή ολόκληρη, αν δεν σπάσει του κανόνε, δεν προχωράει. Και δεν δημιουργείται. Όλα μέσα από την αμφισβήτηση γίνανε από τον πλανήτη. Καταλήμιση. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να αμφισβητηθεί ακόμα και αυτό. Να σου δεν το είχα δει από αυτή την οπτική. Και, mm. όχι, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λε. Και εγώ, εμένα πιο πολύ με πειράζει ότι επί τόπου ε, γίνεται όλη αυτή η κριτική, έχουμε όλου αυτού του του δικαστέ. Ότι, «Ωπ, τι είπε εκεί, ένοχο. Και αυτό που θέλουν όλοι είναι να γευτούν αίμα. Κοίτα, καν... να σε δουν να καταστρέφεσαι επειδή είπε κάτι το οποίο μπορεί να δεν μαλακία. έχει το Ευαγγέλιο και τη μία και μοναδική αλήθεια για να την κηρύξει σαν δεν ξέρω και εγώ τι πεφωτισμένο. <laughs> να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα που και αυτό με προβλημάτισε. Με τον, με τον Will Smith που έριξε χαστούκι στο, στο, στο Chris Rock. Οκ. <laughs> <Okay. coughs> δεν ήταν σωστό. Κανεί δεν διαφωνεί με αυτό. Διαφωνώ εγώ. <laughs> Γιατί διαφωνεί. Για μένα να του ρίξει κι άλλε. Γιατί Οσπογέτε. δεν είσαι πολύ τώρα με αυτό που λε. Όχι γιατί. Γιατί, ok, ναι, είναι σάτυρα. Εντάξει. Το θέμα τη υγεία ενό ανθρώπου θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο από τη σάτυρα. Σίγουρα. Κι Κι όταν... Και όταν τον έχει face to face και ταυτόχρονα σε βλέπουν και εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Αν εγώ, για παράδειγμα, ήμουνα με την κοπέλα μου, τη γυναίκα μου και είχε πρόβλημα υγεία και κάποιο την προσέβαλε. Ε, για να εκμεύσει το γέλιο, ε, πιστεύω ότι θα το έκανα χειρότερα. Με Εγώ ναι, προσωπικά, ναι. μπορεί μετά να το μετάνιωνα. Μπορεί να με ο πλανήτη ολόκληρο. Θα είχα υπερασπιστεί τον ανθρωπό. Το κάνω όμω κακό, Πρόεδρε. Απλά αυτό που υπόθηκε περισσότερο είναι ότι ξέρει, ο Γουλισμή θα πρέπει να αφήσει τη γυναίκα του να υπερασπιστεί τον εαυτό τη. Αυτό είναι που υπόθηκε περισσότερο okay. από το. Εντάξει τώρα, μια φάπα. Έχουμε φάει φάπε, έχουμε δώσει και φάπε. Καλό μπορεί να, να μην γίνεται. Να σου πω κάτι. Άμα κάποιο επιτυχθεί, όταν στην γυναίκα του στον δρόμο. Για να τη χτυπήσει. Θα την άφηνε να υπερισπιστεί τον εαυτό τη. Ωραία, όχι εννοείται. Ρε παιδί μου, εμένα ξέρει. Που με προβλημάτισε το όλο πράγμα. Ότι έγινε αυτό το περιστατικό καλό ή κακό. Να σου πω στην τελική είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξέφυγε από τον εκνευρισμό του, δεν τον τουλούμιασε, έριξε ένα χαστούκι. Εγώ δεν συμφωνώ. Έπρεπε, θα έπρεπε ή να του φωνάξει ή να σηκωθεί να φύγει, να δείξει με άλλο τρόπο την αγανάκτησή του. Αυτό το οποίο εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι μετά ο Will Smith ζήτησε συγγνώμη. Του λέει: Εντάξει, okay, με συγχωρεί, ξέφυγα. Σου δώσω συγγνώμη, εσύ έχει δίκιο, όχι εγώ. Ο Chris Rock δέχτηκε τη συγγνώμη. Του λέει: Έγινε, δεν τρέχει κάτι. Ωραίο και αυτό, πολύ όμορφο. Για ποιο λόγο έχουν πέσει να τον φάνεω τώρα, Δηλαδή του έχουν κόψει. Θέλουν όλοι να αποκαθιλώσουν τον Will Smith. Του έχουν κόψει όλε τι ταινίε που έχει να κάνει τώρα ή που γύριζε. Θέλουν όλοι να τον δουν να, μπουν, να μπει σε κλινική απεξάρτηση. Και λέω πόσο ταρβηγμένα πράγματα. Εντάξει, δεν θα πεινά κιόλα ο Will Smith. Δεν το λέω από αυτήν την άποψη, <laughs> Ρεσί <laughs> όμω, αλλά το λέω ότι, ότι ξέφυγε. Ωραία. Με χτύπησε και μου λε, με συγχωρεί. Και σου λέω, άντε δεν πειράζει, μην το ξανακάνει. Και ξαφνικά έρχεσαι εσύ και λε: Τι έκανε εκεί, Ρε, Ρίχτου. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχω διάπειρα τέτοια πόστο. Ακραίο. Ναι. Όλο αυτό το cancel... Η κουλτούρα του κάμσελ. Ναι, του, ναι η, κουλτούρα η κουλτούρα του cancel. Την κάνει στο Will Smith, αλλά εκεί που πρέπει πραγματικά να την κάνει, δεν την κάνει. Εσένα αυτό, σαν καλλιτέχνη, και πόσο μάλλον που ξέρει και η, η, δική, η δική σας σκηνή, φλερτάρει λίγο με αυτά. Δηλαδή, α πούμε πάντα η σκηνή του hip hop και του rap έχει μέσα την αλητεία ε, το, παλιότερα το ξένο rap έλεγε ξέρεις για πως συμπεριφερόνταν στις γυναίκες και τέτοια ναρκωτικά μπλα 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 ξέρεις, όλο, αυτό, όλο αυτό το πράγμα δεν προβληματίζει καθόλου ότι κοίταξε να δεις Τόσο καιρό γουστάραμε αυτό και ε, ήταν μια μορφή που, ξέρεις, τραγουδούσαμε τέχνης και ξαφνικά τώρα πρέπει ή να σταματήσεις να το κάνεις ή να το κάνεις διαφορετικά. Δηλαδή, να αφήσει όλο, όλο αυτό το κομμάτι προκειμένου να μην έχει εσύ προβλήματα ή να μην ξέρει αυτό που ήδη σε άκουγε να σου πει τώρα, Αχ, τώρα αυτό που κάνει δεν είναι πολύ σωστό. Δεν είναι έτσι. Δεν το, κάνεις, δεν, δεν πα με αυτό το κριτήριο. Ότι α, πρέπει να σταματήσω ας πούμε, να λέω σεξιστικέ μαλακίε ή να μιλάω σαν, λες, σαν να είμαι γκάγκστερ, ενώ δεν είμαι. Γιατί, για α, για, το, και για, το, για το, να μην για, με ακούνε. Είναι γιατί καταλαβαίνει πλέον ότι το 90% του hip hop στον πλανήτη λέει μαλακίε. Λέει πράγματα τα οποία είναι, ξέρει. Αστεία, δεν είναι να τα παίρνει σοβαρά. Ναι, το ρυθμικό τη υπόθεση είναι τέλειο. Έχουν υποθεί τέλεια τραγούδια από ανθρώπου που μπορεί να λένε σε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, να μιλάνε άσχημα τι γυναίκε ή να λένε ότι τα αυτοκίνητα και τα χρυσταφικά είναι αυτό το μόνο που μετράει. Και στο επόμενο κομμάτι, οι ίδιοι άνθρωποι να έχουν πολύ ωραίου τοίχου, α πούμε. Που να έχουν κάτι να προσφέρουν στον άνθρωπο. <laughs> το θέμα είναι, ξέρει, τι παίρνει και τι κρατά και τι φλιτάρει. Και... Να σου πω και κάτι άλλο. Πιστεύουμε στην αλλαγή των ανθρώπων. Δηλαδή. Θυμάμαι τον Καημένο, τον έμεινα Που λόγω. Γιατί καημένος, καημένο, πω, Λόγω, λόγω ηλικία και εποχή ήταν από του ανθρώπου όσον αφορά την ξένη ραπ που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και είχα κολλήσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμάμαι στίχου που έβριζε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα όλη. Ε, έχει. Ε, τη μάνα του την ίδια έχει βρει. <laughs> μέσα στα χρόνια ορίμασε, τα βρήκε με τη μαμά του, ανέβηκε στη σκηνή με τον Έλτον Τζον. Ε, και αυτή τη στιγμή θεωρείται μέσα από όλη του την πορεία ένα από του σημαντικότερου εκπρόσωπου και με τη θέση που έχει από του ανθρώπου οι οποίοι υπερασπίζονται περισσότερο τα δικαιώματα και των μαύρων στην Αμερική και έχει κατακρίνει τι εκάστοτε κυβερνήσει περισσότερο από πολλού άλλου. Και θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, μια αξιοσέβαστη φιγούρα στο hip hop και όχι μόνο. Το ζητούμενο είναι να μην βρίζει ας πούμε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή τις, τις, yeah. τις κοινότητε που στοχοποιούνταν παλιά ή να μην βρίζει καθόλου. Ποιο δεν βρίζει καθόλου. Βρίζουμε το, θέ, σε το, θέμα, Αυτό είναι, το θέμα είναι, το να μην. Έχω, έχω ακούσει παπάδε <coughs> να ρίχνουν στο Παναγίε με το τσουβάλι τώρα. Ρε φίλε, το θέμα είναι να μην σε κοροϊδεύω εγώ πούμε, επειδή είσαι ό,τι είσαι. Επειδή ξέρω εγώ έχει άλλο χρώμα ή άλλη θρησκεία ή ε, άλλα σεξουαλική προτίμηση ή οτιδήποτε. Το θέμα δεν είναι αυτό να. Το θέμα είναι αυτά να σταματήσουμε να τα βλέπουμε καν. Να μην υπάρχουν καν στο κάδρο. Να σε βρίσκω γιατί κάτι μου έκανε ή γιατί κάτι με ενόχλησε. Χωρί να βάζω στην εξίσωση ότι είσαι κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Αν κάτι με ενόχλη, ναι, θα το πω, θα το βρίσκω και δεν ξέρω κι εγώ τι μπορώ να κάνω. Αλλά όχι επειδή ο άλλο είναι οτιδήποτε διαφορετικό από εμένα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έπαιρνε να γίνει μια κοινωνία προβάτων, α πούμε. Ο Έλληνα βέβαια το έχει αυτό. <laughs> ναι, είναι τη πόλεση. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι δεν το έχουν. Δηλαδή ότι είναι ε, ανθρώπινο χαρακτηριστικό και ελληνικό. Ότι κολλάει σε όλου. Άμα σου τη σπάσει κάτι συγκεκριμένο και θε, θα επιτεθεί. Δηλαδή, άμα άμα εκνευριστώ μαζί σου και τσακωθούμε, mm -hmm. ε, δεν πρόκειται να την γλιτώσουν ε, οι, οι χιποπάδε και οι ράπερ, θα του πάρει όλου η μπάλα. Δηλαδή, δηλαδή είχα τσακωδεί, το ζωγράφο, yeah. αλλά όλοι αυτοί οι τύποι είναι μαλάκε. Δηλαδή, αν τσακωθεί με εμένα τώρα, θα αρχίσει να βρει το hop. Ε... <laughs> Μα τι, λίγο πολύ. Είμαστε όλοι ίδιοι. Όχι, όχι δεν κατάλαβε. Είναι ότι ξεκινά, α πούμε, παίρνει μια. Όταν δεν ξέρει έναν άνθρωπο καλά. Προσπαθεί να, 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 τον κατηγοριοποιεί κάπου. Δηλαδή, τι εννοώ. Το τσουβάκι αυτό okay. δεν είναι καλό. Ο, ναι, δεν δε σου λέω κάτι. δεν δε το παίρνω σαν καλό αυτό. Απλά σου λέω πώ πάει το πράγμα. Είναι ένα αγεγόνο έτσι. Γιατί. Ναι, ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή σου συστηθώ σαν βάζελο και μετά τσαγωθούμε, θα σου φταίνει η βάζελη. Αν εγώ αυτή τη στιγμή σου συστηθώ σαν ροκά και τσακωθούμε, μετά σου φταίνει ροκάτε. Κατάλαβε τι Όχι, μόνο. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι άμα έχω πρόβλημα με σένα, έχω πρόβλημα με σένα. Δεν με νοιάζει τι είσαι. Υψηλό, ε, κοντό, ε, τετράγωνο, κίτρινο ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Με έχω πρόβλημα. Δεν μου φταίνει όλοι. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube το οποίο περιγράφει την κατάσταση αυτή που συζητάμε τώρα. Πιο καλά δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι τα ονόματα των δύο ηθοποιών. Ήταν που είναι δύο από αυτού που παίζαν κάποτε στα σφινάκια. Ε, και λέει ρε παιδί μου ότι κάθονται σε ένα καφενείο και λένε πω ρε Γιώργαρα. Είχε έδειξη, έδειχνε η τηλεόραση ότι ήταν κάποια επέτειος. Είμαστε σαν χώρα μια γροθιά. Τσιμέντο, μπετόν, αρμέ, δεν μας κουνάει τίποτα. Μιλάμε για εθνική ομοψυχία. Του λέει, έχεις δίκιο ρε σύ, του λέει. Εκτός από τους δικηγόρους. τους <laughs> δικηγόρους και τους μπάτσου του λέει άλλος. Μη στα απολογώ, καταλήγουνε, βγάζουνε δικηγόρους, μπάτσους, γιατρούς, εφοριακούς, ε, ζυγού, κρυού, εγώ καιρού, λέοντα. Και μια τη και στο τέλο λένε: Άμα βγάλουμε όλου αυτού, τον αρμέ. Τέλο πάντων, τη λόγια Α αλλάξουμε συζήτηση. Είδε την παιχνιδάρα που έκανε η ομαδάρα χθε. Και είναι διαφορετικέ ομάδε και στο τέλο παίζουν ξύλο. Να σου πω κάτι. Αυτό επιβεβαιώνει το παράδειγμα. Δηλαδή, α πούμε με του εφοριακού δεν το έχει. Όχι, ρε φίλε, δεν δίνω ω Για του εφοριακού. Για του μπάτσου το έχω. Ε, αυτό δεν του βάζει σε ένα, σε ένα τσουβάλι. Αναγκαστικά το κάνει. Το, το πρόβλημα μου όμω δεν είναι αν είσαι ξανθό μπάτσο ή μελαχρινός μπάτσο ή γυναίκα μπάτσο ή γκέι μπάτσο. Το πρόβλημα μου είναι ότι αυτό που έχει πάνω σου είναι ένα πιστόλι και η δουλειά σου είναι η καταστολή. Αυτό είναι το πρόβλημα μου. Και πού, και πού είναι το κακό σε αυτό. Ε, δεν ξέρω. Δεν τα πηγαίνω πολύ καλά με την καταστολή. <laughs> εσύ, κοιτάξτε, κάποιοι πρέπει να φυλάνε κάποιου αυτοί οι κάποιοι που φυλάνε του κάποιου πρέπει να έχουν και πιστόλια αναγκαστικά και όπλα. Και... Όσο. δηλαδή, να μου φαίνεται λογικό ότι. Δεν ξέρω, το βλέπω πολύ αλλιώ. Βέβαια, mm -hmm. δεν σημαίνει ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι καλοί ή ότι. Μα είναι η δουλειά του να μην είναι καλή. Πληρώνονται για να μην είναι καλή. Γιατί, τι είναι αυτό. Γιατί αυτό κάνω. Όταν βγαίνει ο κόσμο να διαδηλώσει, α πούμε, και πάνε τώρα σαν τα, σαν τα σκυλιά και κοπανάνε του ανθρώπου. Ε, η δουλειά είναι. Μα δεν, δεν φαίνεται μόνο αστυνομικό. Δεν διαδήλωση. Εσύ να σου ρωτήσω κάτι. Ξέρεις πότε θα έχει νόημα για μένα. Υπάρχει, το... υπάρχει ο νόμος και υπάρχει και ο άγραφος νόμος. Πόσοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι οποίοι παρανομούν σε αυτή τη χώρα, αλλά παρανομούν νόμιμα. Όλοι. Ωραία. Αυτούς γιατί δεν πας να τους συλλάβεις. Γιατί παρανομούν νόμιμα. Το μόνο στο Ναι, αλλά παρανομούν. Εάν δω ποτέ αστυνομικό να μπει μέσα για βαρέμα στη Βουλή και να πάει να πάρει τον τάδε κύριο και του πει εδώ αγόρι μου μέσα με τον Λη τότε θα σου πω ναι. Ε, με τον Τζοχαντζούπουλο δεν είχε γίνει αυτό. Καλά. Μετά από 40 χρόνια ξέρω εγώ. Δεν και, φύγε, ξέρω, εγώ. και έξω πέθανε, δεν πέθανε μέσα. Ά, αφού και είχε και ήταν, φτάσει... Και ήταν και ο αποδιοπομπέο τράγο για πόσου άλλου. Ναι, μα θες να σου πω κάτι, διαφθορά υπάρχει εννοείται. Αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάπου υπάρχουν μόνο κακοί. Εγώ πιστεύω ότι, ότι είναι ο θεσμό τέτοιο. Η πολιτική είναι όλοι κακοί. Οι αστυνομικοί είναι όλοι κακοί. Όχι, σίγουρα η πολιτική δεν είναι όλοι κακοί. Ότι ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ξέρεις, έχουν πραγματικά στόχο, έχουν όραμα και θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να κάνουν πράγματα. Εντάξει, πολλέ φορέ δεν τα καταφέρνουν για άλλου λόγου. Το ίδιο ισχύει και με του αστυνομικού. Δηλαδή, ε, έχω γνωρίσει αστυνομικού οι οποίοι ήταν τα χειρότερα καθάρματα. Απίστη... Μου μιλούσαν με πολύ άσχημο τόνο. Με... Ε... Γενικά, ρε παιδί μου, ήταν... είχα τη χειρότερη εμπειρία μαζί του, αλλά έχω... έχω βρεθεί και σε ανάγκη και υπήρχαν αστυνομικοί που με βοηθήσαν. Δεν γίνω ένα αστυνομικό, αν είναι καλό φίλο, α πούμε. Ή ξέρεις, Όχι φίλο, για επαγγελματίε μιλάμε. Απλά ξέρει, η, η δουλειά του είναι να μη σε αφήνει, να κάνει σε αυτόν τον κόσμο λίγο πιο δίκαιο, γιατί αυτό που κάνει είναι να φυλάει το υπάρχον σύστημα. Αν συμφωνεί με αυτό το σύστημα, είσαι OK. Αν διαφωνεί, είσαι απέναντι του το αστυνομικό, α πούμε. Φύση και θέση. Έτσι είναι τα πράγματα. Να Να, πω... αλλά να, να... αυτό έχει λογική που λε. Έχει, προφανώς. έχει απόλυτη λογική. Γιατί το σύστημα το έχουμε. Δηλαδή το σύστημα ισχύει και για σένα και για μένα και για σένα. Άρα, αν εσύ δεν θε να είσαι στο σύστημα, πρέπει ή να βγει εκτό συστήματο ή να πειθαρχήσει με κάποιο τρόπο. Γιατί να, δεν υπάρχει και επιλογή του να διεκδικήσω Κάτι που θεωρώ πιο δίκαιο. Α, Εσύ, ναι, δεν ξέρω. Εν, ναι, εννοούνται, εννοούνται αυτά, βέβαια. Να σου πω κάτι. Και αυτό όλο που συζητάμε τώρα είναι λίγο προβληματικό. Και είναι λίγο προβληματικό γιατί. Έχω, για παράδειγμα. Έχω φίλο αστυνομικό. Έχω ξάδερφο. Όσο και αν το επάγγελμα που κάνει δεν μου κάνει, και όσο και αν διαφωνώ, τον άνθρωπο κάτω από τη στολή τον αγαπάω. Mm. Ποιά, <σίλω> ναι. και, ε, δεν... Και, και, δεν, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το βάλω στη ζυγαριά. Ναι, αυτό το συνέστημα. <σίλω> ε, ταυτόχρονα έχω δει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο βρίζει όλη την αστυνομία, θεωρεί όλου του ε, αστυνομικού ε, του μπάτου καθάρματα. Αλλά όταν θα του γράψουν κλείσει το μηχανάκι. Θα ψάξει να βρει τον πρώτο που ξέρει για <σίλω> <αν> να τη σβήσει. <σίλω> είναι. Αν de facto αυτό που σου Αν έχουμε. <σίλω> έχουμε κάτι σαν έθνο, είναι υποκρισία <σίλω> 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 για μένα. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλε τι εκφάνσει τη κοινωνία. Και αν μπει κάποιο μέσα στο σπίτι του και το ληστέψει, πρώτα την αστυνομία θα πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή πρέπει κάποια, πρέπει κάποια, πράγματα να τα δούμε λίγο με την πραγματική του διάσταση. Ναι, είναι καθήκη αυτό που σε χτυπάει στην πορεία, στο δρόμο. Είναι καθήκη αυτό ο οποίο σε συλλαμβάνει για ένα τσιγάρο. Είναι καθήκη αυτό ο οποίο κάνει αυτά που κάνει. Σπρώχνει πρέζα. Αλλά, ναι, αλλά. Υπάρχουν Βακραίως. και. Ακραίο. Ρε, συμφωνώ απόλυτα. Όλο αυτό όμω είναι. Είναι τροφή για να, για να γράψετε μουσική, για να γράψετε στίχους. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Οτιδήποτε ζούμε είναι τροφή για να γράψουμε μουσική. Σας έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία ήταν ακραία και μετά τα μεταφέρατε στη, ε, στη μουσική, στη, σε αυτό που γράφετε. Ναι, αλλά μπορεί να με τα κατάλαβε και κάποιο ότι μιλώ για αυτό το πράγμα. Ε, γι' αυτό ρωτάω. Αν μην να μας δηλαδή, πεις κάτι συγκεκριμένο. υπάρχουν τρόποι και τρόποι. Για παράδειγμα, ε, έχουμε κάνει κομμάτι με τον Γκέτο στο οποίο αναφέρουμε ε, περιστατικά. Ε, και τα αναφέρουμε ε, σχετικά ομά. Έχω κάνει και κομμάτι εγώ μόνος μου που αναφέρω περιστατικό ε, που το έχει ζήσει ο πατέρας μου στην εφηβεία του και τα αναφέρω πιο κωδικοποιημένα. Σίγουρα θα τα αναφέρουμε. Καλά, αυτά είναι όλα ερεθίσματα. Γεν, γεν, να... Γενικά, ξέρεις μωρέ, μην είναι ένα. Ένα τραγούδι μην είναι ένα μανιφέστο. Να μην εξυπηρετεί μόνο το σκοπό ενό μανιφέστου ή μια διαμαρτυρία ή κάτι τέτοιου. Καλό είναι να πληρεί και κάποιε καλλιτεχνικέ προποθέσει. Να είναι ένα, ένα τραγούδι στο τέλο. Α είναι το μήνυμά του οτιδήποτε, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά να είναι ένα τραγούδι εν τέλει. Να είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα. Όχι απλά ένα πολιτικό κείμενο ή μια κριτική, α πούμε, λε και είμαι. Δεν ξέρω και εγώ τι. Η αλήθεια ώρα. είναι ότι μετά από λίγο γίνεται βαρετό αν ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη ταυτίζεται με κάτι. Με ένα συγκεκριμένο πράγμα, όχι με ένα συγκεκριμένο είδο. Δηλαδή ότι οτιδήποτε γράφει, οτιδήποτε τραγουδάει, οτιδήποτε παίζει, έχει αυτό και, και μόνο το σκοπό. Ναι, συμφωνώ. Οπότε θέλει να έχει ποικιλία. Τα αστίεξα ποια είναι. Ότι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι υπέρ τη ελευθερία και υπέρ τη ελεύθερη έκφραση και, 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 και βάζουν όρια ίδιοι στον εαυτό του. Λογοκρίνουν ίδιοι τον εαυτό του. Είναι, πε, είναι περίεργα να το δει αυτό. Πώς. Πω όταν επιλέξει ε, ένα συγκεκριμένο ύφο για τη μουσική που κάνει, μια, μια συγκεκριμένη θεματολογία γύρω από ένα-δύο-τρία πράγματα για να κάνεις τα τραγούδια σου, αν επιλέξεις ότι κοιτά, εγώ δεν κάνω ένα-δύο-τρία γιατί προσβάλλει, εγώ δεν λέω αυτή τη λέξη, εγώ δεν λέω την άλλη λέξη, εγώ δεν θα κάνω ποτέ αυτό το είδος μουσικής από πίσω την ώρα που ραπάρω, εγώ δεν θα κάνω ποτέ αυτό το πράγμα στο βίντεο κλίπ μου, αυτομάτως. περιορίζεσαι και δεν μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά μοιραία αυτό δεν το κάνετε. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτεί, mm. ότι ξεχωρίζει τα. Ακόμα κι εγώ, α πούμε, μπορώ να ξεχωρίσω ένα πολύ εμπορικό βίντεο κλίπ, hip hop RB, από ένα το οποίο είναι λίγο πιο εναλλακτικό ή στίχου mm. ή ύφο. Και όταν βλέπει ένα καλλιτέχνη, ότι έχει μόνιμα αυτή την πορεία. Το βλέπει ότι ε, από μόνο του δεν. Μπαίνει, α πούμε, σε, σαν να λέμε, ας πούμε, στο comfort zone. Ότι εδώ νιώθω άνετα. Εγώ νιώθω αυτό να κάνω. Να μην είναι τόσο εμπορικό το. <σχ> Νομίζω όλα αισθητική είναι. Ότι όλα τα περνά από την αισθητική σου. Και, δηλαδή, ακόμα και αν είχα πάρα πολλά λεφτά, αν, μου δίνει κάποιο αυτό που λες ένα εμπορικό βίντεο κλειπ, ένα budget, ό,τι θέλω. Πάλι το αποτέλεσμα θα ήταν η αισθητική μου. Δηλαδή, δεν θα ήταν. Πώ θα το πω, ρε παιδάκι μου. Αυτό που θεωρούμε εμπορικό, επειδή ξαφνικά μπήκανε πολλά λεφτά σε αυτό, σαν παραγωγή. Να φέρω δύο παραδείγματα που γνωρίζω. Yeah. Η Μισκούμπρια. Mm -hmm. Είναι πιο, πιο κωμικό. Έχει ένα έτσι πιο ανάλαφρο χαρακτήρα. Δεν, δεν σε προβληματίζει τόσο. Going through. Εμένα πάντα αυτό μου, μου έβγαζε κάτι στο λίγο πιο χορευτικό. Mm -hmm. Πιο Πάντ, κλαμπάτο. Πάντως τα εμεί έχουν πει πράγματα πολύ. Πριν, την, πριν συμβούν ο... και έχουν κάνει κριτική σε άπειρα ο... πράγματα. Εννοείται. Και ο ο κύριο Σουητιού, που λέγαμε προηγουμένω. Εννοείται. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι ο ύμνο. κατά τι είναι λοιπόν, όχι. Απλά ο τρόπο που το λέει είναι κωμικό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πώς είναι, όμως. Ενώ ο δικό σου τρόπο, από αυτά που άκουσα, είναι τελείω διαφορετικό. Είναι πιο σοβαρό. Είναι πιο βάρη. Θα σου πω. Έχω προσπαθήσει να κάνω αυτό το οποίο κάνετε εμεί, κουμπρία. Σε κομμάτι. Το οποίο υπάρχει στο YouTube κανονικά. Το. <laughs> Λιγάκι, φω λέγεται. Σε πληροφορεί ότι απέτυχα παταγωδό. Εντάξει είναι πολύ δύσκολο ρε, αυτό που κάνω τώρα. Τι συζητάμε. Απέτυχα παταγωδό. Και, και εκεί συνειδητοποίησα. Σογράφος και loop. Ναι. Λοιπόν. Και εκεί συνειδητοποίησα και το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ε, να μιλήσεις για σοβαρά πράγματα κάνοντας χαβαλέ και ταυτόχρονα να είναι και ωραίο. Και σε ποια Ά, εποχή... είναι τέχνη. Και σε ποια και εποχή. Σε ποια εποχή... εποχή... Ε, Ε, το, το πιάνει επί τόπου και από το. Είναι φαγκ. fail όμω. Γιατί είναι fail. Γιατί, δηλαδή... είναι fail? <laughs> Γιατί δεν είμαι εγώ, φίλε. Δηλαδή, δεν... Ναι, δεν αλλά εγώ σαν ακροατής δεν το καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ. <laughs> <laughs> Άρα πρέπει πρώτα να αρέσει σε εσένα για να αρέσει σε εμένα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά να αρέσει αυτόν. Οι πιθανότητε να αρέσει και σε εσένα είναι πολύ περισσότερε. Δεν σου έχει τύχει. Και... Να... Να φτιάξει κάτι, να γράψει κάτι και να πει: αυτή είναι μεγάλη πατάτα. Και να το δώσει δίπλα. Να σου πει τι έκανε πάλι εδώ τώρα. Βέβαια. Πώ δεν έχει γίνει Και έχει τύχει να γράψει και κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω γράψει και να μην αγγίζει κανέναν. Τη μουσική ποιο τη γράφει. Πότε. Σε αυτό που ακούμε παραδείγματο χάρη. Του Λουπ δεν είναι. Του το παιδί που έχει κάνει τη μουσική. Και πώ σύγχρονο. Εσεί ασχολείστε μόνο με στίχο. Όχι, εγώ κάνω και τι μουσικέ. Γράφει και τι μουσικέ. Ωραία. Ακόμα καλύτερο το παράδειγμα γιατί θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε. Και πώ θα βρίσκετε εσεί οι δύο, αν παραδείγματο χάρη εσύ γράψει το κομμάτι και το τρακουδίσει κιόλα. Και εσύ πρέπει να γράψει τη μουσική πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Πώ γίνεται. Θα δηλαδή? δηλαδή θα φτιάξει πρώτα τη μουσική ο Νίκος. Συγκεκριμένα, Συγκεκριμένα στη δικιά μας. Προηγμένη. Θα φτιάξει πρώτα τη μουσική, θα την ακούσουμε και ό,τι μας βγάλει. Σαν αίσθηση. Ή θα γράψουμε εκείνη την ώρα, ή μπορεί να έχει ο καθένα ξέρει μια ιδέα ή ένα κουπλέ που να τριάξει πάνω. Αλλά σπάνια να έχω γραφήσει κάτι και να γράψω μουσική πάνω του. Άρα δηλαδή ξεκινάτε φτιάχνοντα τη μουσική. Θα φτιάξω... Εγώ νομίζω ότι, είναι το ότι έρχεται κάποιο με μια κόλλα χαρτί με στιχάκια Όχι. επάνω. Ε, Πρόσεχε, τώρα που μιλάμε για για συνεργασία γίνεται έτσι. Ο καθένα τώρα στα προσωπικά του μπορεί να το κάνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, με σίγουρο ότι ο Γκέτο έχει σκεφτεί πρώτα ένα στίχο και με βάση την ιδέα που έχει σαν στίχο, έχει κάτσει και έχει βρει κάτι για να φτιάξει για μουσική και το κάνει κάπω παράλληλα. Έχει τύχει και σε κομμάτι που έχουμε μαζί να, να, γράψω πάνω σε μια κιθάρα και μετά να χτίσουμε πάνω εκεί, α πούμε, με τη φωνή και την κιθάρα οδηγό, α πούμε. Αλλά υπήρχε μια βάση. Ναι. Τα μουσικά όργανα τα θέλετε μέσα στο το σχήμα εννοείται, εννοείται. και τι σας αρέσει περισσότερο να, να έχει. Τι θα θέλατε, αν είχατε την επιλογή, τι θα, τι, θα, τι θα βάζατε στάνταρ μέσα στα κομμάτια σας. Ε, μια jazz band. <laughs> <laughs> μια jazz band. Ε, Δεν ξέρω. Εγώ... Να, περίμενα γιατί θέλω λαϊκά, παραδοσιακά, τέτοια πράγματα. Κοίτα, εγώ κινούμαι πιο πολύ εκεί, προς το λαϊκό και παραδοσιακό. Ε, και τα επιλέγω σαν μουσική από πίσω από τα, απ τα προσωπικά μου. Τώρα όταν κάνουμε πράγματα με τον κέτο, επειδή και για μένα είναι καινούριο αυτό και με εξητάρι, δηλαδή σε μπουζούκια πάνω έχω, σε με μπουζούκια έχω πατήσει, δεν ξέρω πόσα, δεκάδες. Δεν θα κοιτάξω να το κάνω πάλι. Θα κοιτάξω να το κάνω αν προκύψει. Ε, και για μένα είναι κάτι αναζωογονητικό αυτό που κάνουμε με τον Νίκο. Τώρα στα δικά μου, ναι. Το και έχετε το... κάνει live. Να κάνετε ναι, live ναι. Με, μπάντα. Είναι πολλές, πολλές. με μπάντα. Ναι, πολλέ φορέ. Εγώ όχι με μπάντα. Όλα τα όργανα. Τραμ, κιθάρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ όχι. Και. Γαμό ήταν. Έπαιζα με μια jazz μπάντα. Δεν να... σου δίνει ένα ναι. άλλο feeling, ένα πιο ζωντανό. Όταν έχει κόσμο δίπλα σου Φτάξει, να σε... Το ζωντανό δεν δε συγκρίνεται με κάτι, ρε παιδάκι μου. Είναι πέντε άνθρωποι. Α πούμε ότι είναι τέσσερι-πέντε άνθρωποι. Οι οποίοι συγχρονίζονται και βάζουν όλη ενέργεια εκείνη την ώρα και το ακού. Αυτό δεν συγκρίνεται με κάτι είναι πολύ πιο ζωντανό, είναι πολύ πιο ένα δίνει στον άλλον. Και ξέρει, ακόμα και ένα να μην είναι καλά, μπορεί να του πάρει όλου μαζί του και να, μην, να, πάει το πράγμα αλλού. Αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ακόμα και όπω όταν είμαστε και δύο άνθρωποι πάνω στη σκηνή, δύο μικρόφωνα. Είναι άλλη ενέργεια. Είναι άλλη ενέργεια. Εγώ βέβαια το. Εγώ βέβαια το... στο μικρόφωνο. Ναι, ναι, το μόνο σε εργαλείο. Yeah. Εγώ βέβαια το. Το beat από. Σάμπλερ, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αντικαθιστούσα με το. Με, με drums, φυσικά. Ε, θέλω αυτό τουλάχιστον σαν στοιχείο να είναι... Καταλάβεις. Γιατί? Δεν ξέρω πώς να το πω. Σαν ήχος μου κάνει πιο... Μου το κάνει hip-hop. Άμα φύγει αυτό, μου το αλλάζει. Να σου πω τώρα, μιας και είπαμε για άτομα και είπαμε για κόσμο, ε, πώς πέρασε η πανδημία, είσαστε COVID-free. Τι σημαίνει COVID-free. Έχετε COVID. -free? <laughs> <Είτε> COVID. <laughs> <laughs> Όχι, πώς σύγκερα. την παλέψατε με τον COVID. Δύσκολα. Γιατί δεν μπορούσε να, δεν μπορείς να συναντήσει κανένα, δεν μπορούσε να, να, να βγει να τραγουδήσει, δεν μπορούσε να κάνει live, δεν μπορούσε να πα να ηχογραφήσει. Ειδικά την πρώτη χρονιά ήταν δράμα. Δράμα. Ήταν δυστοπία. και εγώ ψιλοκούλη την Για την τη μία και την άλλη. <laughs> Είχα βέβαια την αβάντα ότι δούλευα. Έχω παρατηρήσει πάντα ότι όταν, όταν είσαι ήρεμο και ήσυχο, θα πει το ακριβώ αντίθετο από αυτό που περιμένω. <laughs> Πώ γίνεται να πέρασε cool τον COVID, Φίλε, κοίτα, δούλευα. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι τη μέρα μου ήταν έτσι όπω ήταν και πριν. Ναι. Και μπορεί να βγει σε δρόμου οι οποίοι ήταν άδειοι, γιατί δούλευα με το μηχανάκι delivery τύπου. Γύρναγα σπίτι κουρασμένο από τη δουλειά. Κοιμόμουν και κάνα δύο ώρο, και μετά θα ερχοντουσαν δυο δύο-τρει φίλοι σπίτι, οι οποίοι μένουν κοντά, γιατί μένουμε και όλοι στην ίδια περιοχή. Τι ναι, μουσικέ μου τι έγραφα. Δε δεν περάσαμε και τελείω, ξέρει, δηλαδή... από ξενομένη φυλακή. Δηλαδή... Είχα χαρτί λόγω τη δουλειά να κυκλοφορώ έξω, οπότε πήγαινα και στο δύο. Η ζωή μου συνέχισε. Εντάξει, δεν έβγαινα σε μαγαζιά. Yeah, δεν υπήρχαν μαγαζιά πας να πα yeah, να ακούσει κα... μουσική, να κάτι... μια μπύρα. Ναι, yeah, αυτό κατά τα άλλα και του φίλου μου. Έβλεπα και Κάβλε ναι, ίσχυ... μου έκανα. Ναι, κανένα live δεν κάναμε, live δεν είδαμε. Αυτά τα προβλήματα. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν μα επηρέασε και δεν υπήρχαν φάσει που έκοβε φλεβά. Οκ. Okay. Αλλά γυρνώντα και κοιτώντα πίσω. Ό, και δεν το βλέπω μαύρο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για άλλου ανθρώπου ήταν ε, πολύ δύσκολο. Ε, Παραείσαι άνετο. Πώ θα τα καταφέρει. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Και μετά, με live τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουν, ε, έχει μπει πάλι στο πρόγραμμα όλο αυτό το κομμάτι. Ε, ναι, ανοίγουν το λεγό, θα λέει. Ξεκινάμε κι και εμεί τώρα σιγά σιγά. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι. Δηλαδή, οι περισσότεροι μπαντέοι που ξέρω εγώ έχουν φορτώσει αυτοκίνητα και κόβουν τουρ γύρω-γύρω στην Ελλάδα, σε όλε τι πόλει, κλείνουν μαγαζιά. Ναι. Η διαδικασία ίδια είναι και, και για εσά. Ναι, Είμαι η διαδικασία δηλαδή. είναι ίδια. Είναι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι λίγο η χωρητικότητα κάποιων μαγαζιών. Καταρχά, κάνετε μαζί live ή ένα. Ναι. Ο... Και τα δύο. Ανάλογα. Έχει, υπάρχει κι άλλο άτομο. Όχι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο. Μπορεί να υπάρχει κάποιο φίλο από πίσω. Να κάνει το DJ. Ναι. Αλλά αυτό. Δύο μας. Ναι, ρε, αυτό σκεφτόμαστε. Ο DJ είναι απαραίτητο. Και βέβαια. <laughs> ναι, αφού ναι, τώρα. Το... Αφού... Του βάζει το κομμάτι, στο παίζει. Α, δεν είναι αυτό το DJ. Και ο DJ. Ο DJ είναι αυτό ο οποίο κάνει τα scratch. Τα έχει έτοιμα από πριν. Ε, όχι προετοιμασμένο. Να μην έχουμε και κάτι live κι εμεί όλα αυτά να το Ναι, έχει live τι φωνέ, έχει live ας πούμε, τη σκηνική παρουσία, Ξέχιστε, το show. Είναι σαν να σου πω, μην φαίνεται φο... μη φέρνετε κυθαρίστα στη σκηνή. Εγώ δεν είναι το ίδιο. Ρε. Άσε το solo ηχογραφημένο. Το solo. Ναι. Είσαι ακραίο. Το όλοι είναι και αυτό που κάνει όλο. Είσαι ακραίο. Ε, όχι, μην μπαίνει σε τέτοια χωράφια τώρα. Ε, την ίδια βαρύτα έχει. Σκαρτσάρι. Είσαι από αυτού που μα βλέπουν ότι δεν είμαστε μουσικοί, ε. θε την αλήθεια. Όχι, ούτε καν. ούτε καν. Θα, θα σου πω. Ε, σου είπα τι επαφέ είχαμε hip hop και, και τα λοιπά. Ε, αλλά από τότε που μίλησα με τον Τάκη. Γεια σου, Ρετάκη. Ναι, θέσαι, out -out. Άντρι, ναι, ναι, Αλλά άρχισα να το βλέπω τελείω. Γιατί είδα ότι είναι μια ολοκληρωμένη τέχνη, είναι ολοκληρωμένη κουλτούρα. Γιατί μου είπε για το. Για... Δώσε μου για μένα ένα. Δεν, δώσω, είναι... Δώσω μοιομένα, να, Δεν δε είναι μόνο, μόνο αυτό. αυτό. Είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Έχει τα εικαστικά του, έχει ναι. το χορευτικό του. Και έχει το μουσικό κομμάτι, το στοιχουργικό, δηλαδή το λογοτεχνικό του. Είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Ε. Με τα καλά του και με τα κακά του. Η μουσική είναι ωραία. Άμα μπορώ και να καταλάβω και το στίχο, εγώ είμαι ικανοποιημένο. Μ' αρέσει. Θα μπορούσα άνετα να διασκεδάζω με αυτή τη μουσική. Οπότε, όχι, με παρεξήγησε. σα ίσα το. Το πρώτο πράγμα που σου είπα είναι ότι εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να γράψω στίχο. Πρέπει να κάτσω, αστίψω το κεφάλι μου, προκειμένου να βρω κάτι να, ξέρεις, να έχει ρήμα, ομοιοκαταληξία. Πόσο μάλλον να μην είναι και. ξέρεις να ξεκινάει από εδώ, να έχει άλλε πέντε φράσει και μετά να κλείνει. Mm -hmm. Όχι, είναι έξυπνα αυτά, αρέσει. Είναι έξυπνα. Απλά θέλω να είναι. Θέλω να είναι ποιοτικό. Θέλω να είναι ποιοτικό. Μπορεί να είναι ποιοτικό το, το hip hop, αλλά βλέπω ότι. Τα πάντα μπορεί να είναι, yeah. όπως ό, όποια δεδομένη σχέση. Και είναι και τα πάντα. Mm, mm, Ακριβώ. Το αστείο εξή, ποιο είναι. Το hip hop μπορεί να είναι ποιοτικό, χρησιμοποιώντα και μη ποιοτικά υλικά. Mm. Mm. Δηλαδή, είναι σαν να σου πω. Ε, φτιάξει ένα ρούχο με τα χειρότερα υλικά που υπάρχουν και στο τέλο το ρούχο που θα βγάλει θα έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και σαν ύφασμα και σαν όψη κτλ. Σαν όψη mm. μπορεί, αλλά σαν υλικά δεν θα μπορεί ποτέ να. Και, και έχει και, όμως... και κάτι άλλο τέλειο με τα λίγα μέσα τα οποία σου δίνει η εποχή, ξέρω εγώ, κανέναν υπολογιστή, κανένα, κανένα μηχάνημα, ό,τι να είναι τη τίνια που έχει ο φίλο, στο το μπορεί να κάτσει στο δωμάτιό σου και δίνει πρόσβαση στην έκφραση. Δεν είναι τέλειο αυτό που όλοι μπορούμε να τα δωμάτια μα να εκφραστούμε πλέον. Δεν είναι... Να, άμα, άμα σου βγαίνει με αυτόν τον τρόπο, εννοείται εσύ. Για μένα το έχει πού, ξέρει τι είναι. Για μένα το έχει πού είναι κολλάζ. Mm. Κολλάζ. Πώ είναι το κολλάζ hop φτιάχνει από εφημερίδε, περιοδικά κτλ. Παίρνει για παράδειγμα. Το εχει hop ειναι κολλαζ κολλαζ πω ειναι το κολλαζ που φτιαχνει απο εφημεριδε περιοδικα κτλ παιρνει για παραδειγμα το χεντριξ Παίρνει μια λουπίτσα, Χέντριξ. Εντάξει, ένα απλό ακόρντο. Βρίσκει ε, ένα κομμάτι, α πούμε, τον ACDC που ξεκινάει μόνο με μπότε. Mm. Παίρνει την μπότα από ACDC. Ακούσει ένα κομμάτι jazz που σου αρέσει το ταμπούρο και σου κολλάει, παίρνει από εκεί το ταμπούρο. Παίζει ο Coltrane σαξόφωνο. Ναι. <laughs> παίρνει ε, ένα κομμάτι ε, του Ζαγορέου που ξεκινάει μόνο με μπουζούκι, αλλά ταιριάζει νότα με το ναι. με την του Χέντριξ. πετάς και αυτό από πάνω. και φτιάχνει μια, μια σούπερ μπάντα. Λοιπόν, και βρίσκει και ένα ωραίο ακαπέλα, ένα γυναικείο φωνητικό α, από. Τη <laughs> Νίνα Σιμών. Τη Νίνα Σιμών, η Billy Holiday. Ναι. Το πετά και αυτό από πάνω και αν βρει και ένα παρόμοιο από Άντζελα Δημητρού, πέτα το και αυτό. Έχει φτιάξει τέτοιο πράγμα. Έχει φτιάξει τέτοιο πράγμα. Όχι, θα το φτιάξω εγώ μετά. Ό,τι είπε. Μετά, άμα ξέρει και εσύ, πετά και ένα από πίσω σύνθη να δώσει μια βάση, φωνάζει και ένα φίλο κυθαρί να σου κάνει στο τέλο ένα σόλο, Και έγινε. Επιτυχία. Θέλω να πω ότι κάπω έτσι δουλεύετε και κάπω έτσι δουλεύω εγώ, α πούμε. Περίμενε, έτσι δουλεύουν οι μουσικές, η μουσική τη hip hop ή έτσι δουλεύει εσύ. Ότι τσιμπά στοιχεία από εδώ και από εκεί και ο τα. Ο παραδοσιακό τρόπο ε, για να φτιάχνει μουσική hip hop είναι αυτό. Το sampling. Το sampling. Δηλαδή παίρνει το... στοιχεία από, από άλλε μουσικέ. Φίλε μου, κλέβει άλλε μουσικέ και με αυτό που πήρε το sampling φτιάχνει κάτι καινούριο που μπορεί να μην το καταλαβαίνει καν ότι αυτό που άκουσε ήταν αυτό, αυτά τα μερικά δευτερόλεπτα που ακούγε πριν. Δηλαδή να πάρει μια κεφαλά του Hendrix. Και να την πειράξει έτσι και να την να, να, να κάνει αυτό που λέμε flip, να τη αλλάξει σειρά σε αυτά που παίζει, να το πάρει να δικόψει μικρά κομμάτια και να την ξαναπέξει και να μην ακούγεται σαν κι αυτά. Να ακούγεται κάτι καινούριο. Αλλά, ε, παραμένει, okay, αλλά το... Παρα, παραμένει το χέρι του εκάστοτε μουσικού που έπαιξε το δείγμα που έχει σαμπλάρι. Εγώ όλα τα κομμάτια μου τι τα έχω Ναι, και εγώ σαμπλάρω πολύ. Το τελευταία παίζω κιόλα. Από πού παίρνει τα περισσότερα στοιχεία. Από πού τσιμπά, από ποιο κουβά παίρνει περισσότερα από την ελληνική, από την, ελληνική μουσική όλο το φάσμα της. Ως mm. μετρό έχω κάνει ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει βγει. Ε, πήρα μια λούπα από, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα σκυλάδικο. Ε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα μιας γυναίκας. Ε, και μου είπε το ρεφρέν. Και έτσι όπως άκουγα, σκέφτηκα ρεφρέν από άλλο τραγούδι, από άλλη τραγουδίστρια του πιο ποιοτικού το οποίο υπήρχε σαν ένα καπέλα σου λέω. Και ταιριάξαν και τα δύο, το ένα πάνω στο άλλο και ένα από διαφορετικά κομμάτια. Αυτό θα σου κάτσει μία στο εκατομμύριο. Έχω ηχογραφήσει ρεφρένα καπέλα χωρίς μουσική από πίσω και όταν έβαλα το σάμπλ που βρήκα ένα σάμπλ και το έβαλα πάνω ταιριάζει ακριβώ τη φωνή. <χω> συνήθως... Τζόγο. Ναι, αλλά όταν πετύχει ο τζόγος... Είχε αντίληψη μωρέ. Δηλαδή ακόμα μπορεί να μην το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα, αλλά ξε, ήξερε τι πήγε και έκανε. Δεν πήρε ένα σάμπλ τυχαία. Αν εξαιρέσει από Έλληνε καλλιτέχνε, αλλά βγάζουμε έξω τη hip hop σκηνή, okay. οκ. σα άρεσαν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Από Έλληνε. Ναι. Και βγάζουμε έξω τη hip hop σκηνή. Εκτό hip Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Μάλλον και εγώ πιο πολύ από όλους. Και ο Παύλο Α, δεν μιλάμε για τωρινού. Τωρινού μιλάμε, ε, Δυσκολεύομαι Μπορώ να σου πω. Ο Μαζωνάκη, σίγουρα. Πριν μου πει όμω, επειδή μου είπε για Σιδηρόπουλο. Α πούμε, θα ήθελε να τραγουδήσει ή να πει κάτι σε μουσική του Σιδηρόπουλου ή με το ύφο του Σιδηρόπουλου ή ναι, λόγια μπορείς. που είπε ο Σιδηρόπουλο. Εντάξει, λόγια όχι και τόσο, αλλά ναι. Ρε, εγώ ασχολούμαι και μελά τη μουσική. Δηλαδή, α πούμε. Μου αρέσει πολύ το ο Κένορντ. Μ' αρέσει η Σιμιστρούκη. Ο Λουρίντ, ο Μπάουι. Ποίλια ε, πράγματα, α πούμε. Μένω στο Σιδηρόπουλο. Θα ήταν αμώτη ιδέε ο Μπάμπι ο να σαμπλάρει τον Πάπη το Σίγουρα έχει γίνει δηλαδή. Έχουμε δηλαδή. κάνει άλλο κομμάτι του Σιδηρόπουλου. Ε, Πώ το λένε. Έχουμε κλέψει άλλο κομμάτι του Σιδηρόπουλου. Δεν Το, έχουμε... το λε έτσι, κλέψει. Έχουμε δανειστεί. Εμένα μου αρέσει το κλέψει. Και θυμάμαι και συγκεκριμένα live ε, που έχουμε κάνει με το παλιό μου συγκρότημα που είχαμε πάρει τότε ένα δείγμα από κομμάτι του Σιδηρόπουλου. Που παίζουμε live στην πλατεία τη Νέα Μύρνη και περνάει η αδερφή του. Και τα ακούει εκείνη που παίζουμε του Σιδηρόπουλου. Ναι. Και είχε έρθει και μα είχε μιλήσει και μα είχε δώσει συγχαρητήρια και τα λοιπά για το τελικό αποτέλεσμα. Κάπω έτσι. Το θυμάμαι. Ωραία. Yeah. Right. Η μουσική είναι μία. Εκτό από Σιδηρόπουλο, άλλα. Εμένα από. Αλλά σύγχρονου καλλιτέχνε. Θα σου πω. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ η Βιολέτα Ικάρη. Σαφωνή. Μ' αρέσει yeah. πάρα πολύ Μαρία Παπαγεωργίου. Σαφωνή. Ε, Μ' αρέσει ο Μπαλάφα. Ε, μ' αρέσουν δύο αδέρφια από την Κρήτη, ο Γιώργο και ο Νίκο Στρατάκη. Ε, σαν είναι σαν έργο, σαν έργο. αυτό που κάνω. Για του τέσσερι που σου λέω, μου αρέσει το έργο του. Απλά οι δύο πρώτες που σου είπανε κυρίω. Ε, δεν παίζουν με όργανα, δεν φτιάχνουν τη μουσική. Ο... Οι στρατάκηδε και ο Μπαλάφα φτιάχνουν και τη μουσική. Ε ο Θοδωρή Κοντονιά. Είναι αρκετοί, ειδικά το... Το... το, αυτό, που λέγεται έντεχνο ή σύγχρονο λαϊκό, like, εν έχει πάρα πολύ όμορφα δείγματα. Ναι, ρε, εγώ περιμένω να μου πείτε κάτι σε πιο mainstream. Η Σούγκα Σπανκ, που δεν είναι mainstream, όντω, αλλά. Εντάξει, είναι κομμάτι τη κουλτούρα Η Σούγκα Σπανκ είναι τραγουδάκι. Και από ξένου μουσικού. Σου <συλίξε> είπα, <συλίξε> Strokes, μου αρέσουν πάρα πολύ. Βγάζουμε εκτό εννοείται πάλι τη hip hop σκηνή, δηλαδή μέχρι πού θα μπαίνατε. Σου <συλίξε> οι Strokes ίσω είναι μου. Η μπαμπά των mm -hmm. ο Καμάσι Ουάσιγκτον. Άπειρα πράγματα, δεν ξέρω. Ρίχνει. Με τα λάδικα. Όχι, είναι μια φάση που δεν έχω παρακολουθήσει πολύ. Τα παλιά, ο Όζη, α πούμε. Ο Όζη, αγαπάω. Ο Πρίγκιπας. πρίγκιπα. Ε, Μου αρέσαν πάρα πολύ κάποτε οι Blind Guardian. Blind Guardian. Οκ. Okay. Λατρεύω. Λατρεύω, λατρεύω, ανάθεμα. Κοίτα, δε, κάποια δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ακριβώ το, off. Έχετε και αυτό, ναι. έχετε και αυτό που είναι τώρα. Του λε, α πούμε, τι είναι αυτό και σου λέει. Doom, sludge, post. εκάτσε κάτσε τώρα. αυτό ισχύει, αλλά σήμερα κάτι συζητούσαμε με τον Τζακ και του λέω. Η OM είναι metal. Ποιοι? ομ Όχι, δεν είναι. Η Burzum. Burzum είναι. Η Burzum τι είναι, είναι death. Είναι Κατά μια τώρα. κατηγορία, ρε παιδί μου. Ακραίο Κατα... metal. Δηλαδή, κάποια δεν μπορώ να, τα... ναι, να τα διακρίνω, αν είναι ή αν δεν είναι. Δηλαδή τώρα η ανάθεμα. Ε, η... η ανάθεμα είναι metal. Ε, ναι, είναι metal. Εμένα ρε μου παιδί, παιδί μου, όλα... μου κάνει πολλοί για post-rock. Όχι, άκου να δει τώρα. Όλα είναι σε μια ομπρέλα, όπω είναι το. όπω είναι, ξέρω εγώ, τι να πω. Το... Με συγχωρεί λίγο. Η τζάζα σχ... έχει το ίδιο. Περίμενε, περίμενε, γιατί αυτό πρέπει να το ρωτήσω τώρα. Οκ, okay, επανήλθαμε μετά από μια έτσι πολύ μικρή παύση. Να σου πω τώρα το ακραίο metal. Μπάθορη. Yeah. <laughs> Και τέτοια <laughs> αυτό που σου φαίνεται. Και λέει τώρα, είναι τέλειο, το ακούω. Πώς να δεις. Δεν είμαι, δεν είμαι από αυτούς, δε φίλε, που μπορώ να ξεχωρίσω τα είδη. Για κανένα λόγο. Δηλαδή... Καλά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Doom, Black, Death. Είναι ευδιάκριτες διαφορές. Δεν μπορώ να Δηλαδή, αν μου βάλεις κάτι και μου πει τι είναι αυτό, δεν μπορώ να σου πω αν είναι θρά, αν είναι μπλακ, αν είναι death, αν είναι. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Αυτό το οποίο μπορώ να ξεχωρίσω είναι το αν μου αρέσει ή αν δεν μου αρέσει. Και δεν θα το κρίνω σαν είδο, θα το κρίνω καθαρά σαν πάντα. Από του σκληρού ήχου τα παιδιά, ποιε αρέσουν. Α πούμε, Μπούρζουμ. Τι μπορεί να Έχω ακούσει πολύ σαπίλα που δεν μου αρέσει <laughs> καθόλου. <laughs> λοιπόν. <laughs> Αλλά έχω ακούσει και δύο-τρία πραγματάκια. Μην με ρωτήσει ποιο τώρα και. Ποιο δεν. Κα... Δε, κάποτε... δε, γιατί ξέρω, σε ρωτήσω ποιο. Κα... Κάποτε τα σημείωνα για να τα σαμπλάρω. κανένα που μου αρέσανε. Αλλά για παράδειγμα, ανάθεμα, ο δίσκο το Alternative 4 είναι από του αγαπημένου μου δίσκου στην παγκόσμια μουσική. Ακούω, θέλω να σου πω κάτι τώρα. Μία παρένθεση. Αν εξαιρέσει τα φωνητικά, Γενικά η, η metal μουσική σε αυτό που κάνουν πάντα είναι κορυφαίοι. Δηλαδή, α ναι, πούμε, κορυφαίοι κιitaristas, drummers, παιχταράδε. Αν εξαιρέσει τα φορητικά που είναι πολύ σκληρά, αν δηλαδή πάρει ένα κομμάτι και θε να πάρει τα samples από εκεί και, και μπει, α πούμε, σε, σε black metal, δεν έχει ιδέα τώρα για τι ριφ μιλάμε, για τι ρυθμού. Ε, άμα ψαχτεί λίγο, είναι, είναι πραγματικά φανταστική μουσική. Και μετά σιγά σιγά, συνηθίζεις, δηλαδή ακούγοντας και εγώ πρώτη φορά όταν άκουσα Α, τους Έλληνες, τους Rotten Christ, πλέον είναι από τους αγαπημένους μπάτες. όταν τους άκουσα πρώτη φορά... Και ήμουνα... και γαλλιώτες, ε? ε! Ναι, ήμουνα τι είναι αυτό τώρα ρε φίλε, σκέψα ότι φοβόμουν και <laughs> Και είχα ένα φίλο ο οποίος άκου, δεν θέλω, άκου, άκου, είναι αυτό που σε σπρώχνει λίγο, στο πιο βαρύ, στο πιο extreme. Ε, και ακού, ακού, ακού. Και τελικά το συνηθίζει και σε αρέσει. Και τώρα ακού αυτή τη μουσική χωρί την άγρια φωνή και κάτι σου λείπει. Mm. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο hip hop να είναι, α πούμε, το ακραίο hip hop που είναι για το δύσκολο, το ζώρικο, το πιο. που δεν μπορεί να το ακούσει εύκολα. Κοπάνη φλόγου, α πούμε, ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά όχι θέμα ότι ήταν πολύ βαρύ, α πούμε, ή πολύ άγριο. Γιατί και το hip hop έχει τόσα παρακλάδια. Όχι, μα. Hip hop είναι ένα. Έλα ρε, αφού αυτό λέγαμε προηγουμένω. Έχει. Και... Drill. trap. Conscious rap. Ε... Στον ήχο ε, και... του δεν αλλάζει. Τί, δεν... Τί, τίποτα από αυτό δεν θα μείνει. Και... <laughs> είναι αυτό που <laughs> σου πω Το rap είναι ένα. Δηλαδή, <laughs> ναι, ναι. ξέρεις τι. Ε, ο... πούμε, δεν, δεν, κάνουν hip hop με reggae ρυθμούς ε, και... Full. Full. Αλλά... full. Δεν ξέρω, είναι, αυτό που σου είπα. Δεν μπορώ να πάρω σαν, hip hop ε, είδος, αυτό που λένε ραμπέτικο και μουσικό τη τρίχα. Ραμπέτικο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ποιο είναι αυτό το ένα στοιχείο το οποίο το έχει το hip hop μέσα και είναι ίδιο σε ό,τι και να κάνεις. Είτε είναι drill, trap, hip hop, ραμπέτικο. Ποιο είναι αυτό το ένα το οποίο είναι χαρακτηριστικό <laughs> και λες Η αγάπη. είναι ο τρόπος που τραγουδάς. <laughs> τα τέσσερα τέταρτα. Δεν είναι τραγουδιστό έτσι. Τα τέσσερα, τέσσερα τέταρτα του ρυθμού. Είναι κανόνας. Υπάρχουν και εξαιρεσει αλλά είναι τεσσάρτα έργα κυρίω. Και είναι ο τρόπος που το λες. Δηλαδή, έναν ρυθμό, hip-hop, αν το τραγουδήσει κάποιο και δεν το... Συνήθως τι είναι αυτά, παγελία, βοηθά λίγο τώρα. Με βλέπει ότι δυσκολεύομαι εδώ. Αν δηλαδή αυτό το πα τραγουδιστό, αρχίσει να τραγουδάς, ναι. είναι hip-hop πλέον ή έχει, είναι, ε, ξέρω εγώ, pop κομμάτι, Ρε, εσύ ξέρεις τι. Κάνει ο Μαζονάκη στο Gucci φόρεμα. Κάποτε. Ωραία, καλό παράδειγμα. Το, το έχω. Το οποίο είναι μια αντιγραφή του Inter Club του 50 Cent. <σχε> Εντάξει, ο άνθρωπο ναι. μέσα, καλό, κακό, εν πάση περιπτώσει, ραπάρι. Τέλειω. Φοβερό. Εντάξει. Ραπάρι. Είναι ράπερ. Όχι, αλλά δεν θέλουμε αυτό. Το κομμάτι είναι. είναι... Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι αυτό. <σχε> Καταλαβαίνω τι λέω, Δηλαδή, από τη μία είναι ραπ, απ' την άλλη δεν είναι ραπ. Ε... Επειδή δεν είναι ο καλλιτέχνη ράπερ. Επειδή δεν έχει καμία συνέχεια με την κουλτούρα καταρχήν. Ναι. Και, δεν, θέλει να έχει και δεν νιώθει. Ναι, αυτό έχει. είναι πολύ καλή. Τώρα μου δώσε μεγάλο πάτημα. Δηλαδή, αν ένα ροκά πει ότι ξέρει τι, εγώ θα γράψω ένα κομμάτι και θα το γράψει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που το γράφει εσύ. Προσάδεις. Δεν θα είναι. Προσιάδηση. Πέρσι, με ένα φίλο τον Κιούμπον -bon και έναν άλλο φίλο MC τον Οπλιστή από την Πρέβεζα, κάναμε ένα κομμάτι που λέγεται Δανάη. Δεν πάρουμε μέσα δεν μπορώ να σου πω ούτε ότι τραγουδάμε. Α το πούμε, ο πληστή τραγουδάει. Εγώ δεν τραγουδάω. Προσπαθώ να σου το πω έτσι. Μουρμουράω. Ωραία. Το κομμάτι δεν είναι ραπ. Θα, θα, σου λέω ότι είναι περισσότερο στο μπαλαντοειδέ ροκο εντεχνάκι. Μια μαλακία τέτοια. Μπορώ να πω ότι είμαι ροκά. Μπορώ να πω, ειμάς, παιδιώς, ότι είμαι τραγουδιστή. Σε καμία περίπτωση. Υπά... Είναι το, ο ράπερ δεν είναι τραγουδιστή. Το... Ε, δεν έχω μπου... δε καμία δε Δεν έχω καμία φωνική ικανότητα. Δεν ξέρω, φίλε. Θέλω να πω ότι όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να πει ότι επειδή έκανε άλλο ένα κομμάτι ραπ ότι είναι ράπερ. Ή ότι το είδο μουσική που κάνει είναι ραπ. Ξέρει ποιο είναι το κριτήριο, μάλλον. Άμα τον ρωτήσουν οποιοδήποτε, Φίλε μου, κάνει hip hop. Να σου πει κάνω hip hop. Αυτό είναι τέλειο, μάλλον είναι. Δηλαδή όλα άλλα είναι πολύ ξέρεις, ακαδημαϊκά όλα αυτά τώρα που μπλέκουμε, πολύ ψηλά γράμματα. Άρα στην ουσία θέλει να είναι ο ίδιο ο καλλιτέχνη, να, ναι, να, να είναι hip hop, ράπερ. Ναι, 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 ναι. φαντάζομαι και το μαζονάκι, άμα το ρωτάγανε είσαι ράπερ, θα έλεγε Όχι, okay. σε καμία περίπτωση, λαϊκό τραγουδιστή σήμερα. Απλά έχει κάνει ένα ραπ κομμάτι κάποτε. Ναι, ήταν ωραίο, ρε. Ήταν πολύ πιασάρικο. Ναι, είχε... Τότε δεν είχε δημιουργηθεί ένα. Beef. Ένα μπιφ <laughs> με τα βόρεια προάστια. στο Στην ουσία, στην ουσία αυτό έκανε ο Μαζονάκη, ήταν με, με τα, δυτικά προάστια. Δικό μα παιδί. Ναι. 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 Λαϊκό τύπο. Εργατιά. <laughs> ναι, και... Προλετάριο. Περίμενε, έχει κάνει και άλλο κομμάτι. <laughs> δεν τα λε <λέει> σωστά, ρε. <laughs> τα ξέρω καλύτερα εγώ από σένα. <laughs> δεν, το, δεν έχει κάνει και ένα κομμάτι με, το, του Going Through. Ναι, έχει κάνει και αυτό. Εντάξει, μα ζωνάξει είναι τέλειο, φίλε. Αλλά τι... Το... Έχει, τραγούδα και βέβαια. Ναι, τώρα από το στοιχείο το είχε μπει ο Νίβο. Ο Α πούμε, ο τη είναι για μένα φυσιογνωμία. Η οποία είναι, ας πούμε, ότι τον βλέπει αυτό είναι hip hop, αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πώ τα λέει, γιατί μου άρεσε ότι είχε. Φίλε, ήταν πολύ, πολύ ξεκάθαρο όταν, όταν μιλούσε. Δεν κόλλαγε καθόλου. Λες, όταν λες ότι μου άρεσε ο βουλίο τη, όπω τα έλεγε, σκεφτόμουν να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ αυτό το metal συγκρότημα Ιωνιράμα. Οπότε. Κατάλαβε πώ το λέω. Όχι, κάτσε, γιατί εδώ πέρα τώρα μπαίνει σε. <laughs> όχι. Έχει τρομερέ γνώσει πάνω στη μουσική ο τύπο. Ξέρει πάρα πολλά. Το παρουσιαστικό του δεν, ήταν, δεν τα έχει που Το στερεότυπο. Ναι, ναι. Το, το, αμερικάνικο στερεότυπο. αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Παρουσια... Καπέλο, μπλίνκ. Το, το παρουσιαστικό του ναι. Πολύ κομβική φυσιογνωμία για το ελληνικό hip hop. Βέβαια. Ναι. Τρομερέ γνώσει ε, στη μαύρη μουσική κυρίω. Ε. 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 Τρο... Ναι. Ε, Παπαναστασίου δεν ήταν ο συνεργάτη του. Παπαθανασίου. Παπαθανασίου. Τρομερό επιχειρηματία. Ε, άρα τι δεν κάνει καλά. Ραπ. Ραπ. Γιατί ρε, γιατί. Τι να κάνουμε, γιατί αυτό είναι ρε Σε όλα τα άλλα του βγάζω το καπέλο. Και σου λέω, έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. και με τι εκπομπέ. Τι δεν σ' αρέσει. Ρε φίλε, στην εποχή του Βουριώτη, υπήρχαν η TX, η Active Member, η FFC, η Νεύμα, η Razastar. Τι να παρεμβολέ. Παρεμβολές. Επειδή ήταν πιο εμπορικό και τον άκουγε τον Όχι, το ρε φίλε, δεν ήταν τόσο καλό MC. Το, περίεργο τη όμω, ότι ενώ τα λέμε όλα αυτά και συμφωνώ, ε, έχει ένα-δύο κομμάτια τα οποία λόγω ηλικία που άκουσα, το 96 και τα άκουσατε, 56 κτλ., θα είναι μέσα μου για πάντα χαραγμένα, ρε παιδί ναι, μου. Δεν είναι, το καταλαβαίνω καθόλου αυτό φίλε, που λέει. Δηλαδή, πώ δε, κρύβεται. Δεν υπάρχει ένα καλό κυθαρίστα ε, και ένα λιγότερο καλό κυθαρίστα. Ναι, ή ένα καλό πασκεμπολista ή οτιδήποτε. Ή ένα καλό οτιδήποτε δουλειά κάνουμε. Δεν είναι τόσο καλό. Ναι, πράγματα. Τι παίζει όμω με τον κυθαρίστα. Με τον κυθαρίστα είναι δύο τα Είναι α πούμε παραπάνω είναι βασικά, αλλά εγώ θα σου πω, ας πούμε, επειδή είπε καλό και κακό. Είναι ο ένα ο οποίο ε, παίζει μουσική, είναι άνετο με την κιθάρα και να φαλτσάρει, χέστηκε, τα δίνει όλα, έχει φουλ cool ενέργεια. Αλλά Υπάρχει και ο άλλο ο οποίο έχει την κιθάρα εδώ πάνω σαν όπλο πολυβόλο, σολάρει απίστευτα αλλά και δύο καλή. καλοί είναι. Αλλά δεν έχει ψυχή. Αλλά Τι αρέσει, α πούμε. Το, ρε. Ρε. το Μάρκο, το τον έχει ακούσει. Ναι. Μεγάλο Μάρκο. Σαν δημιουργό και σαν παρακαταθήκη και σαν όλα μπορείς να πεις ότι είναι μια από τις 10-20 σημαντικότερες μορφές Ελλήνων μουσικών των τελευταίων 100 χρόνων. Ωραία. Αν με ρωτήσει καθαρά σαν τραγουδιστή Όχι. Μα, Όχι, δε... Δε, μα δεν, τραγουδάει κιόλα ο άνθρωπο. Είναι, φο... είναι... είναι, αυτό που λέγαμε πόσο πριν. Ότι μπορεί να, είναι, να είναι, να είναι ο άλλο να παίζει παπάδε, να κάνει όλο το παραπάνω. Αν δεν έχει ψυχή, Αλλά δεν έχει ψυχή, τι θα το κάνει. Ναι, αλλά ο, Εδώ... ο είχε ψυχή. Αυτό ακριβώ. Αυτό... Ναι. Αυτό αλλά ψυχή. δεν είχε ωραία φωνή. Ναι, η φωνή yeah. του. Ή, ή ο ή ίσω ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ο Κομπέιν είναι καλό παράδειγμα γι' αυτό. Που ουριάζει, φαλτσάρι σαν τρελό. Αλλά είναι ο Κομπέιν και τραγουδάει και έχει τη φωνά Θα σου και... πω κάτι. Λοιπόν, βέβαια, ούτε σε αυτό συμφωνώ. Μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι ε, διάβαζα, νομίζω, στο Rolling Stones ότι ο Κομπέιν, για παράδειγμα, ήταν εξαιρετικό στυρχουργό, τραγουδιστή και κυθαρίστα. Πράγμα το οποίο με το τρίτο ειδικά διαφωνώ και επειδή τον έβλεπα και live, στα live τα σκάτωνε όλα. Εντάξει, αλλά ήταν, ήταν, ήτανε, χάγια, ήταν, η φιγούρα αυτή που Εντάξει. δεν σε ενδιέφερε Εντάξει. αν θα τραγουδήσει σωστά. Το θέμα είναι το εξή. Αν φαλτσάρει η κιθάρα και φαλτσάρει άσχημα, είτε είσαι σχετικό είτε δεν άσχημα, θα σκοθεί η τρίχα. Ο, Ο είναι. πρέπει πώ γίνεται να φαλτσάρει. Ωραία, φίλε. Sorry. Μπορεί okay. να, μην, να μην, είναι καλό στα τεχνικά του πράγματο. Δηλαδή να μην έχει flows, να μην έχει ικανότητε. Να πάρει συνέχεια με τον ίδιο τρόπο ας πούμε, ή και η στίχη του να είναι παιδική. Είναι, Μήπως το βλέπετε εσείς από τη σκοπιά του επαγγελματία, Σαν, οπότε όχι, είσαστε όχι, πολύ αυστηροί. Όχι, με όχι το... του επαγγελματία, του nerd. Είναι, είναι τώρα αυτό το πράγμα, το πώς έχουμε ασχοληθεί με το hip hop και όλα αυτά. Είναι nerd, ας πούμε. Πόσο χρόνο έχουμε ξοδέψει γι' αυτό. Ποιον σέβεστε για, ε, μου... για την ικανότητα που έχει. Εγώ, σεβόμαι και τον Βουλιώτη, για πολλού Για την ικανότητα καθαρά στο στοιχείο του ραπ. Υπήρχαν καλύτεροι. Ποια νου τη γλώσσα θα ήθελε να έχει, Τη γλώσσα. Α, τη, α, να τα λε. Τη, τη, τη στοιχουργική ή το πόσο ροδάνει πάει η γλώσσα του. Ε, και τα δύο. Ωραία, θα ε, θύμιξε, Τεχνικά εγώ. θα ήθελα να ήμουν ευθύνη. Στοιχουργικά. Άπειρη. <laughs> 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 όχι, όχι. <laughs> Στοιχουργικά ποιο. <laughs> δυσκολεύεσαι. Να το, ούτε να το πω δεν Δυσκολεύεσαι. <laughs> 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 Πε ρε <τώρα. laughs> δεν θα τα ακούσει κανέναν μετά. Ωραία, α πούμε ότι η Active Member και η TX για μένα είναι τα μεγαλύτερα ελληνικά. Περίμενε. Πριν, μου το πει, σου λέω το εξή. Ότι πε δεν θα το σταματήσω το podcast, αλλά την ώρα που θα το πει θα βάλω το όχι, Ναι, ναι, αυτό το Και δεν θα ξέρει κανένα ποτέ τι είπε. Να δούμε πόσα μηνύματα θα λάβουμε. Δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Γιατί αυτοί που ξέρουν, αρε φίλε, ξέρουν. Θα ήθελα να είχα λοιπόν την. Τη δεινότητα του ευθύμη πάνω και το, το flow του και όλο αυτό. Ε, και θα ήθελα να είχα στοιχεία από το στίχο του Μπίτι μου τον Active Member. Θεωρώ ότι έχει γράψει, δεν είναι όλα, έχει γράψει και πολύ μπαρούφα, ε, η οποία έχει περάσει όμως τον κόσμο. Απλά έχει γράψει κάποια, τα οποία είναι μικρά αριστούργηματα. Κλασικά τραγούδια. Εσύ. Θα σου το ίδιο. Ναι. Κανένα. Και βέβαια. θα ήθελα να είχα και τη χρειά του Αντρέα Πτζουράσταρα. Θα σου πω, δεν θα σου πω, ο Αντρέα τα... από το Ράζασταρ που είχε το, το, ατύχημα. το, ατύχημα... το, ατύχημα. το ατύχημα πέρυσι, πρόπερση. πέρυσι ήταν. Θα σου πω ποιου σέβομαι, όχι ποιον θα ήθελα να είχα τώρα οτιδήποτε, αλλά σίγουρα και του Μπιντιφόξ και το Μπιντιφόξ μου σέβομαι πάρα πολύ. Λίγο πολύ, ποιε είναι οι επιρροέ σου δηλαδή, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ε, σίγουρα η Act Member και ο Μπιντιφόξ μου και ο Νικήτα ο X-Ray και η TXE και η Ράζασταρ πάρα πολύ, κύριο Ο Αντρέα. Ε, πάρα πολύ τώρα. Ο Πάκ μου άρεσε πολύ και ο Ντά μου άρεσαν ειδικά σαν παιδί. Από τη νέα ελληνική σκηνή. Ποιοι μου αρέσουν, ναι. ναι. δηλαδή α πούμε από ονόματα τα οποία ε, είναι νέοι, φρέσκοι και του ακού και λε, εδώ πέρα κάτι βλέπω. Δεν παρακολουθώ και πολύ. Και τώρα να σου πω. Ζωρομπά δεν είναι νέοι πια οι άνθρωποι, ναι. Αλλά ναι, μου αρέσουν, ξέρω εγώ. Ζωρομπά μου έχουν πει και άλλοι. Α, πώ το λένε. Ναι. Ο Μπλαντιχόκ μου αρέσει κάπω. Μου αρέσει ο Μπλαντιχόκ. Όχι Πλατιχόκ. Hawk. Ποιο είναι. είναι. Δεν το δε, δε παρακολουθώ, sorry, δεν, το δε ψάχνω και πολύ. Εγώ δεν θέλω να πω κανένα. Γιατί. Γιατί Ζωγράφος και... αρέσει. Όποιοι μου έρχονται στο κεφάλι δεν είναι, δεν είναι νέοι. <laughs> ναι, αυτό. Και δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ακούσει τώρα τελευταία κάποιο νέο. Δηλαδή ούτε μπλάτιχο που είπε ένα νέος. Πέρασε μια δεκαετία από όταν βγήκε. Δεν έχω ακούσει κάτι που να πω, ξέρει. Wow. Από πού βρίσκει καινούριο υλικό. Πώ ψάχνει, πούμε, κάτι το οποίο να φρεσκάρει λίγο για να μην ακούς συνέχεια τα ίδια κομμάτια. Ξέρει, όπω κάνουμε όλοι. Έχει, α πούμε, τι αγαπημένε σου μπάντε, του αγαπημένου καλλιτέχνε, αλλά πάντα χρειάζεσαι καινούριο υλικό. Έτσι να φρεσκάρεσαι, να. Ακούω τα πάντα ότι βγαίνει. Δεν περνάει τίποτα παρατήρητο. Το είπα Ακούω τα πάντα. <laughs> ε, κα... Καταρχά, οι άνθρωποι με του οποίου συνεργάζομαι, που φτιάχνουν ε, τι μουσικέ τι οποίε γράφουμε, ο Cuban και ο, και ο Wise, ε, είναι και αρκετά μικρότεροι από μένα ηλικιακά. Οπότε έχουν και μια περισσότερο καλή επαφή με ό,τι καινούριο βγαίνει, και ό,τι δεν πιάσει το δικό μου ραντάρ, το έχει πιάσει σίγουρα το δικό του. Ε, οπότε ένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των πράγματων που βγαίνει φτάνει στα αυτιά μου, είτε είναι προ το mainstream είτε είναι προ το underground. Ε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ακούσει κάτι το οποίο να πάθω πλάκα. Όταν άκουσα για παράδειγμα πρώτη φορά Ζωρομπάς, ε, κατάλαβα ρε φίλο ότι εδώ κάτι υπάρχει. Και έρχεται, και έρχεται για να κυριαρχήσει. Και είχα πιάσει τον Ηλία την πρώτη μέρα που τον γνώρισα σε ένα live και του είχα πει: Κοίτα να δει, είσαι από του τη δεκαετία που έρχεται. Και έπεσα μέσα. Και για άλλου το έχω πει αυτό. Ακόμα και, τον, ακόμα και τον Σνίκ όταν τον είχα δει στο πρώτο βίντεο που γελάγανε όλοι. Το είχα δει. Ότι αυτό το πράγμα. Το Σνίκ τι κάνει. Καλά είναι. Ξέρω Άσχετα εάν μου άρεσε ή μου δεν μου άρεσε, το είχα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θα μείνει. Για τον Σνίκ μιλά ή για την τραπ. Για τον Σνίκ συγκεκριμένα. Όταν τον είχα πρωτοδεί αργότερα, το είπα και για άλλου. Άσχετα εάν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Που δεν μου άρεσε, αλλά τώρα. Το καταλαβαίνω αυτό το οποίο έρχεται για να μείνει. Αυτό που θα κάνει γκέλ στον κόσμο. Για τον πλάτηχο, το ίδιο. Α πούμε στην τραπ μουσική. Όπου τα λόγια είναι. Δεν τα καταλαβαίνει έτσι απόλυτα όπω καταλαβαίνει εσύ τα, τα λόγια στην στην hip hop. Ποια είναι η δουλειά του ενό και ποια είναι η δουλειά του άλλου. Δηλαδή, παίρνουν, ας πούμε, ο ένα φτιάχνει τα τα beats, φτιάχνει τη μουσική και είναι υπεύθυνο για αυτό το κομμάτι και ο, 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 ο τραγουδιστή, ο καλλιτέχνη είναι υπεύθυνο για του στίχους του, την ίδια δουλειά δηλαδή που έχετε και εσεί μεταξύ σα, ναι, ή ναι. αλλάζει από εκεί. Δεν υπάρχει κανόνα. Ο άλλο μπορεί να, να φτιάχνει beats μόνο, ο άλλο μπορεί να κάνει μόνο ράπ, ο άλλο μπορεί να κάνει και τα δύο. Και, ξέρεις, δεν υπάρχει ένα τρόπο μόνο να κάνει οτιδήποτε. Τι, τι ήταν αυτό που έκανε την τραπ να απογειωθεί τόσο πολύ, Η ανάγκη για διασκέδαση, το χορευτικό του πράγματο. Αυτό γιατί δεν μπορούσε να το προσφέρει το... η κλασική Νομίζω, ε, hip -hop, νομίζω υπήρξε κάπου κορισμό. στο rap. Κοίτα, ε, είναι, ένα, είναι ένα πράγμα το οποίο έγινε ταυτόχρονα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έγινε ταυτόχρονα με την άνοδο του YouTube. Σαν μέσο ακροάση. Και τη μιμ κουλτούρα. Ναι, ε, τη μιμ, κουλτούρα όλο αυτό. Ότι τα πάντα είναι μιμ ότι όλα είναι αστεία και κλείνει για λίγο. Και και επί τη ουσία αντικατέστησε το pop. Δηλαδή για μένα pop είναι. Ναι. Δεν είναι. Αυτό, δεν έχει hip hop. Το hip hop το οποίο υπάρχει σήμερα, αυτή που λέμε ότι είναι hip hop heads, ε, είναι ελάχιστα περισσότεροι, μην πω και λιγότεροι, από αυτού που υπήρχαν δεκαετία του 90. Ναι, αλλά άμα το, άμα το φέρουμε εκεί που είπε όσον αφορά για το YouTube κτλ. Η hip hop ε, ε, μουσική είναι, στην ουσία είναι οπτικοακουστική, δηλαδή πάντα είχε το βίντεο κλίπ της, την καλή της στην παραγωγή, ε, κάνοντας διάφορα πράγματα. Εντάξει, εμεί Δεν... εμείς το μάθαμε και αλλιώς, όμως. Δεν, το είδαμε μόνο έτσι. Το μάθαμε και από κασέτα του φίλου στο φίλο και από CD αντιγραμμένο ένα στον άλλον, α πούμε. Και να περιμένουμε να δούμε πότε θα δείξει τηλεόραση για τη Βιέννη. Εγώ, Ράψ, εγώ, εγώ το τα περισσότερα βίντεο κλίπ, τη δεκαετία των 90 ελληνικών συγκροτημάτων Κατά τη δεκαετία του 2010. Τα είδε στην τηλεόραση. Ναι, αλλά τώρα κι εσύ πάντα όταν βγάζει ένα κομμάτι, το συνοδεύει με βίντεο κλειπ. Έτσι δεν είναι. Τα περισσότερα. Εγώ, όχι, αλλά ναι. Εκτό άμα έχει κομμάτια τα οποία κυκλοφορούν και δεν τα έχει. Καταρχά, έχει αλλάξει τελείω η διανομή τη μουσική. Δηλαδή, πόσοι γράφουν πλέον δίσκου και πόσοι πετάνε απλά σύγκληση. Ισχύει πολύ. Οι περισσότεροι καλλιτέχνε βγάζουν τέσσερα κομμάτια το χρόνο. Ε, ένα, το, ένα το τρίμηνο, single, αυτό που του έχουν πει οι φίλοι του και που νιώθει ο ίδιο ότι είναι το καλύτερο του κομμάτι από αυτά που έχει δουλέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνει και ένα ακριβό βίντεο κλειπ. Και με αυτό το κομμάτι κλείνει τα μαγαζιά ή τα lives που θέλει για το επόμενο τρίμηνο. Βγάζει άλλο ένα και θα βγάλει το χειμερινό, hit, το καλοκαίρινο, το ανοιξιάτικο και το φθινοπορεινό. That's it. Μα να σου πω κάτι, η βιομηχανία τη μουσική έτσι ξεκίνησε. Δεν, δεν υπήρχε πάντα. Έτσι. Δηλαδή, ε, όταν ξεκινήσαμε πλέον, όταν σταμάτησε να ακούς μουσική στο ράδιο ή όταν σταμάτησε να ακούς μουσική από το jukebox και είπες ότι κοίταξε να δει πλέον, θα μπορώ να έχω και εγώ τη μουσική που μου αρέσει σπίτι μου, αγοράζοντα ένα δίσκο. Ε, στην ουσία οι μπάντε ή οι καλλιτέχνε τη εποχή αυτό κάνανε. Ηχογραφούσαν ένα-δύο κομμάτια. Το άλμπουμ, αυτό δηλαδή ότι πρέπει. Ντέ και Σόνι, νομίζω το άλμπουμ πρέπει να είναι 46 λεπτά. Πόσο είναι. Δεν ξέρω. Κάπου τόσο είναι ένα το λογικά τα παιδιά θα ξέρουν ότι πρέπει και να έχει 10 κομμάτια. Ακόμα και α μην έχει να δώσει 10 κομμάτια ο καλλιτέχνη, αυτό ήταν στην ουσία κάτι το οποίο πίεζε τον άλλο να κάνει παραγωγή μουσική. Ενώ εμένα μου αρέσει καλύτερα αυτό, ότι άμα έχει ένα γαμάτο κομμάτι και σου έχει βγει αβίαστα, δώσ' το. Το πρόβλημα με αυτό όμω είναι ότι δεν μένει η μουσική. Ότι άλλο δεν αφήνει πίσω τη μουσική. Λέτε, γιατί πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει, α πούμε, 10 κομμάτια για να μου δώσει το ένα-δύο τα οποία σου βγήκαν Για αβίαστα. Γιατί ένα δίσκο έχει τη λογική, ξέρει, μια ταινία, ενό βιβλίου, ενό ολοκληρωμένου έργου. Που είναι κάτι ωραίο. Γιατί... Σκέψτε το. Εσεί γράφετε θεματική σκέψου μουσική. Σκέψτε το Dark Side of the Moon να το βγάζανε single κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι. Πόσο πόσο ναι, θα έχει α... χάσει παγκόσμια μουσική. Αυτό σου λέω όμω ότι τέτοια, τέτοιοι δίσκοι βγήκαν ατόφιοι. Ότι τώρα πλέον, άμα δεν το έχει, άμα δηλαδή δεν έχει να να βγάλει από μέσα σου κομμάτια και σου έχει βγει μόνο ένα, αυτό που προηγουμένω, εγώ γράψα ένα κομμάτι φοβερό. Άμα δεν, έχεις και δε... Άμα δεν έρχεται και το δεύτερο, δεν χρειάζεται να περιμένει μια δεκαετία. Καλά, καταρχήν, ξέρετε, κάνει ό,τι σου βγαίνει, δεν το συζητάμε καν. Ναι. Εγώ σου λέω ότι μου αρέσει εμένα να κάνω. Μου αρέσει η διαδικασία να πω ότι θα... αυτά τα τρία-τέσσερα κομμάτια α βγουν μόνο του. Συνδέονται μεταξύ του τα κομμάτια, είναι θεματικό το άλμπου όταν το βγάζετε. Και μόνο που το γράφουμε εμεί οι δύο. Αυτό που μόνο του. Θέλω είναι να πω. Είναι μια, είναι θεματική... μια, μια ιστορία όλο. Ξεκινώντα από την αρχή μέχρι το τέλο. Σα αρέσει αυτό το πράγμα, <laughs> Εντάξει. Μια ιστορία δεν, δεν γίνεται να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για να το κάνει. Αλλά μπορεί να είναι. Ξέρω, ξέρω, εγώ ξέρω πώ λειτουργώ. Έχω μια καθημερινότητα. Μέσα σε ένα χρόνο έχω ζήσει 10 πράγματα. Φτιάχνω το soundtrack τη χρονιά όταν φτιάχνω μουσική. Και μόνο που κάθεσαι και επιλέγει ή φτιάχνει 10 μουσικέ και γράφει 10 τραγούδια, μεταφέρει μια αισθητική. Αυτή η αισθητική και αυτή η ατμόσφαιρα και αυτό η συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να έχουν είτε εκείνη τη στιγμή που το κάνει, είτε μετά που κάθεται λίγο το πράγμα, αυτό από μόνο του είναι μια θεματική. Έτσι το ναι, βέβαια. Οκ. Α πούμε, παραδείγματο χάρη, το έλεγα αυτό γιατί έβλεπα και το δίσκο που είχε βγάλει. Ήταν και άτυχο μέσα στην καραντίνα ο Άντρι Τζέι, mm. ο οποίο είχε, ξέρει, είχε ένα συγκεκριμένο ύφο. Είχε ότι, ξέρει, θα, θα γράψουμε αυτό τώρα. Mm. Ενώ η αλήθεια είναι ότι και εμένα πάντα μου φαινόταν ότι, είναι... ότι δεν μπορείς να έχεις ερεθίσματα ώστε να σου βγουν 10 κομμάτια από το ίδιο, από τη... μόνο από την καθημερινότητα ή μόνο από την αγάπη ή μόνο από το μίσος ή μόνο από τον έρωτα ή μόνο από, την, ξέρω εγώ, από τη δίψα για επιτυχια ναι, ναι. Ότι λίγο πολύ αναγκαστικά πάει, ξέρεις, ανάμικτα ότι θα... Κοίτα, ένα ότι... ένας, δίσκος μπορεί να έχει μια ομοιομορφία. Και α μην έχουν ομοιομορφία οι θεματικέ του. Να, μπορεί πούμε, να είναι οι μουσικέ του σκοτεινέ. Ή μπορεί να είναι χορευτικά τα κομμάτια. Ή μπορεί να είναι. Θα... Άμα θε να, 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 ένα δίσκο κομμάτι με κομμάτι για να βγει κάτι ομοιομορφό, μπορεί να το κάνει. Με χίλιου τρόπου δεν είναι κάτι δύσκολο, θεωρώ. Ε, καλά, ναι. Άμα θέλει, προστον... Άμα έχει και την εμπειρία, βγαίνει. Και άμα έχει και την ανάγκη, κυρίω να το κάνει. Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Τι φτιάχνετε τώρα αυτή την περίοδο, Μια δισκάρα. Κοιτάξτε, έχει ένα κομμάτι. Το άκουσα, το έλεγες Τι ετοιμάζεται. Ε, ετοιμάζεται κάτι, βγαίνει κάτι, υπάρχει α πούμε σε καρδιά. σου πω, θα βγάλουμε τώρα ένα κομμάτι με τον Κέτο ε, στα τέλη του μήνα. Και ε, θα βγει και βίντεο Ε, Λογικά πριν το καλοκαίρι, ε, μέσα στο καλοκαίρι και Ιούνιο Ιούλιο, δεν ξέρω πότε, θα βγάλουμε κι άλλο ένα. Και από Σεπτέμβρη να περιμένουμε δίσκο. Δηλαδή παράλληλα γράφουμε δίσκο. Ναι. Ε, και ο καθένας, καθένας τα προσωπικά του κάνει και άλλα πώς; mm -hmm. δεν μου λες σαν, ε, σαν μονάδες αλλά και σαν ζευγάρι που μπορεί να σας βρει κάποιο, που mm -hmm. μπορεί να ακούσει καλύτερα τη μουσική που έχετε ε, στο Spotify, στο YouTube στα social media το Spotify σας αρέσει ψηφιακή μουσική προτιμάτε CD, δίσκο, βινίλιο, κασέτα ή online, internet, mp3 τι, είναι, τι σας κάνει περισσότερο Yeah. το Spotify μάλλον με να μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ αρέσει η, η... Φαίνεσαι πολύ πρακτικό τύπο. ήμουνα σίγουρο ότι θα πει Αλήθεια, το λες. Ναι. Πρώτη ότι, μου το λέω. Ότι είναι το εύκολο. Ότι ναι, το Spotify μου, τακτοποιημένη λίστα μου με τη μουσική μου, τα πράγματά μου. Mm, κοίτα, είμαι και σε μια ηλικία που ξέρει. Η δυσκολία δεν μου αρέσει πάρα πολύ. <laughs> Ενώ ο ζωγράφο φαίνεται ότι είναι ο τύπο ο οποίο έχει παντού τα CD του. Δεν ξέρει περί τίνο πρόκειται, αλλά διαλέγει αυτό που θέλει, Τζακ. Όχι. Και Έπεσα εγώ, έξω. Ναι, και εγώ με το Spotify είμαι full πλέον. Αλλά ε, θα υπάρχει μία μέρα, δύο-τρει ανάλογα το μήνα, δεν ξέρω κάθε πότε, που θέλω να βγάλω το βινίλιο μου το συγκεκριμένο, η ερωτελεστία, να το βάλω στο pick να παίξει ή την κασέτα ή το CD ανάλογα. Αλλά θα το κάνω αυτό. Δηλαδή θα κάνω ένα πέρασμα μέσα στο μήνα μου να ακούσω κασέτα ή να ακούσω βινίλιο. Έτσι πιο πολύ για την αίσθηση. Ε, για το feeling, παιδί μου, για τη διαδικασία. Μου να σου πω κάτι, τα εξηγήσατε όλα. Βέβαια, είπαμε περί ανέμων και υδάτων, αλλά είπαμε. Mm. Ναι, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμεί ευχαριστούμε που μα φώναξε. Μα βήμα. Δεν έχει να πει τίποτα. Είπα, ευχαριστώ. Έλα μέχρι εκεί. <laughs> <laughs> Thank you θέλω να δω την κακή πλευρά, μα όταν τη βλέπουν φοβούνται Οι προσχέσεις που έδωσες μέρα, Τη νύχτα γυρνάνε και κρυκούνται Το ποτέ και το πάντα, μην το πεις αν δεν το σηκώνει. Η μέρα αυτή δεν αργεί, και μια μέρα θα το μεταφέρω